Πραγματικά γιατί δεν έχουμε μια κάμερα, ρε φίλε. Δηλαδή, γιατί να. Στο νέο στούντιο που ετοιμάζουμε θα πει κάμερα. Να ξέρετε. 4K, ε. 4K. Τι 4K. Ανάλυση. Μην είναι αυτές με τα ηθολές. Α, 4K. Τι έγινε τώρα, ρε φίλε. 4K. Είναι μια δραματική μέρα για μένα γιατί πήγα να δοκιμάσω Βέρα και δεν έβγαινε και έπαθα κρίση πανικού. Εντάξει, μένουν αυτά. Τραγικό. Τραγικό. Δηλαδή, πραγματικά, σοκαριστικό. Στην πόλη του Θεού, λοιπόν, εδώ είμαστε. Και του λαού. Και του λαού, ναι, εννοείται καλά τώρα. Τι πλάκα κάτσε. Νιώθεις πιο μπαμπάς από ποτέ. Τι έγινε, ναι. Πιο μπαμπάς από ποτέ. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Θα μπορούσε να είναι τρίτη σειρά. Είναι τρίτη σειρά εκλογή δημάρχου που δεν βγαίνει κομματικός. Ναι, κολλάει. Η τρίτη στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Οπαλάκια. Τα κινητά να χαμηλώσουμε λίγο. Τα κινητά στα έπρεπε. Είμαστε σε ραδιόφωνο. Ναι, είμαστε σε ραδιόφωνο, είναι αλήθεια. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, λοιπόν, μετά τη χθεσινή άνετη επικράτηση στον δεύτερο γύρο του Κωνσταντίνου Ζέρβα, του γιου, του ιού της γνωστής οικογενείας που εγκαινίασε την Τούμπα το 1959 ο πατέρας, ο οποίος ήταν Νίκος Ζέρβας, ή όχι. Νομίζω είναι Βασίλειος. Βασίλης, ναι, Βασίλης. Και συμμετείχε και ήταν από αυτούς που έκαναν και τα πλάνα για την επέκταση της Τούμπας. Ναι. Ωραία. Ο γιος λοιπόν έχει την ευκαιρία, ο γιος, να εγκαινιάσει τη νέα Τούμπα. Συμβολικό. Ναι. Συμβολικό. Ήτανε μέσω team για το παλατάκι. Ναι. Ως πολιτικός μηχανικός και ο ίδιος. Ναι. Άρα νομίζω κάτι ξέρει παραπάνω από γήπεδα. Κάτι ξέρει από γήπεδα. Ναι, ναι. Έχει ένα... στο DNA του το έχει. Και άμα βρούμε κανένα τάφο, όπως έλεγε ο Μεγάλος Θανάσης Κατσάρης. Τελειώσαν αυτά. Αν βρούμε κανένα τάφο, βρήκαμε. Ωραία. Κατηγορηθήκαμε όλο αυτό το διάστημα ότι κάναμε πολιτική. Τη στιγμή που στον Πειραιά ο Μαρινάκης κατέβαζε ψηφοδέλτιο, όπως συμμετείχε ο ίδιος. Στην Φιλαδέλφια ο Ανδρέας Δημάτος έγραψε 6.500 λέξεις για τον Βούρο στο Facebook τις τελευταίες 3 μέρες. Εμείς κατηγορηθήκαμε, ενώ δεν είχαμε συμμετοχή στον πρώτο γύρο. Δεν είχαμε συμμετοχή, όντως δεν υπήρχε γραμμή. Δεν υπήρχε γραμμή γιατί είμαστε ανίκανοι να δώσουμε γραμμή. Εντάξει, δηλαδή είμαστε 733 τάσεις. Είμαστε σαν το Life of Brian που ήταν οι ουδαϊστές, ξέρω εγώ, τάδε, οι μαχητές οι ουδαϊστές. Οι... κάθε 4 άτομα είχαμε διαφορετική κολεκτίβα. Την έχεις δει, αγαπητή ταινία, ε. Το Life of Brian. Είμαι σίγουρος. Ναι, εντάξει, ξεκίνα από αυτήν. Και πιάσαμε ότι Python γενικά μετά, ναι. Τέλος πάντων, δεν τα κάνουμε εμείς αυτά. Κατάφεραν να μας κάνουν να ασχοληθούμε. Απίστευτο. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, το να οργανωθούμε για κάτι τέτοιο. Ωραία. Να ασχοληθούμε και να έχει και αποτέλεσμα. Ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη που θα μπορούσε να συμβεί ever. Και η μεγαλύτερη επιτυχία για αυτούς. Ναι, αυτοί πώς το καταφέρανε. Ναι, είναι επιτυχία. Το κρατάμε. Ενώ αυτοί από τον πρώτο γύρο. Ωραία. Είχαν δώσει γραμμή. Καημένος ο Λεκάκης με δικό στους 2,5% πήρε, όλοι πήγαν στο Ταχιάου και οι 12. Ωραία. Ναι. Ναι. Οικειοποιήθηκαν την νίκη, άρα πρέπει να οικειοποιηθούν και την ήττα. Ναι. Δεν γίνεται πρώτη εβδομάδα να είναι οπαδικές οι εκλογές και τώρα να είναι μη οπαδικές. Ναι. Ή θα είναι ή δεν θα είναι. Ναι, ναι. Που εγώ νομίζω δεν είναι μόνο όχι, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, εντάξει, πολλοί κόσμος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε πολύ κόσμο στο Ζέρβα και ο Βούγιας έστειλε, δηλαδή στις μετρήσεις που έχω δει 90% του ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο Ζέρβα, mm-hmm. 70% του Βούγια πήγε στον Ζέρβα, ένα σημαντικό κομμάτι, ένας στους τρεις νοδημοκράτες πήγε στο Ζέρβα. Δείγμα του ότι η επιλογή Ταχιάου ήταν επίκως κομική από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η τρίτη αστοχία της σε επιλογή προσώπου. Στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Και πού, σε ένα Δήμο σκληροπυρηνικό. Μιλάμε τώρα, πιο μπλε πεθαίνει, δηλαδή, ναι, πραγματικά. Δηλαδή, από τη Βόλου και κάτω, ειδικά, δεν πρέπει να έχει πατήσει αριστερό ποτέ. Δηλαδή, μπορεί να είμαι. Αριστερό, του κόλλα αριστερό είμαι εγώ, τέλο πάντων. Έχω μια συμπάθεια προ τα εκεί. Ναι. Και τώρα με κερκίνα, αναγκαστικά. Θα ψηφίσουμε ένα κόμμα το οποίο έχει όνομα γιαουρτιού. Κινάλ, τι είναι αυτό. Με 0% λιπαρά. Αλλάξτε όνομα! Ωραία. Κυρκύρι ξύπνα. Έφαγε το Βενιζέλο στο λεπτό. Ζώα και στο Κινάλ. Σε. Βενιζέλο, χρακ. Με το που μπήκε ο Κυρκύρι. Έχει φάει άλλου κι άλλου σταυρό εδώ στο Βενιζέλο. 15 πρόεδροι φύγανε, ο Κυρκύρι έμεινε.
Θα κολλήσει το δεν μιλάμε για προπονητές τώρα που χάνουμε το μέτρημα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Τέλος πάντων, οι εκλογές ολοκληρώθηκαν. Μια άνετη κράτηση του Ζέρβα που κατάφερε να συσπηρώσει και τους, πώς το λένε αυτούς εδώ, τους μετριοπαθείς δεξιούς, τους κεντρώους, τους αριστερούς και τους παοξίδες. Γι' αυτό ήταν και τόσο συντριπτική η νίκη του έναντι του πώς θα το χαρακτηρίσω τώρα, του κύριου Ταχιάου. Mm-hmm. Κερδίσαμε τώρα που λέμε πολιτισμό. Ναι. Εντάξει. Το κερδίσαμε βέβαια, είναι υποκειμενικό, γιατί στο βάθος του τούνελ Κωνσταντίνος Ζέρβας θα πρέπει να μας δικαιώσει όλους όσους τους στηρίξαμε. Πάνω απ' όλα η πόλη είναι αυτή που έχει σημασία, μια πόλη η οποία με αρκετές τάσεις μέσα στο Δημοτικό της Συμβούλιο θα πρέπει να συνασπιστεί έξυπνα, θα πρέπει οι συνεργασίες που θα γίνουν να μην έχουν συμφέροντα και μικροπολιτικές στο βάθος της σκέψης όλων, και θα πρέπει η πόλη να διοικηθεί όμορφα και ωραία, για να μην φτάσουμε σε ένα σημείο να πούμε σε βάθος χρόνου ότι κάναμε λάθος που στηρίξαμε τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Το τι είναι πάω ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι το τελευταίο πράγμα που μας απασχολεί. Έτσι. Για να είμαστε σοβαροί. Ωραία. Το ότι μία παράταξη έβγαλε έναν υποψήφιο που προσπάθησε να μας πείσει ότι δεν μασάει από Ιβάν Σαββίδη και από ΠΑΟ και από... και ήθελε να μου κατεβάσει τη σημαία στη μεγαλύτερη μου χαρά, είναι δικό της πρόβλημα. Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να μου εξηγήσει κάποιος... Έβγαλε ανακοίνωση, κάτι δηλώσεις διάβαζα του δημάρχου του Λίβερπουλ, ότι δεν γίνεται, λέει, στην πόλη μας το ποδόσφαιρο να είναι, λέει, το νούμερο ένα. Να βγει ο κόσμος, λέει, δεν θα ξαναγίνει. Ναι. Γιατί κάποιες χιλιάδες εκεί θα. Δεν γίνεται, λέει, φίλε, έχουμε άλλα θέματα. Ναι. Δεν το λέω εγώ, πρόεδρος του Λίβερπουλ. Έχουμε, λέει, την καθαριότητα. Αυτό δεν γίνεται, λέει, μια ομάδα να μας κάνει τη ζωή. Ναι. Εντάξει. 750.000 θα το δούμε αυτό. Φοβερά πράγματα. Εντάξει. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κατάσταση που διαμορφώνεται στην πόλη. Εγώ είμαι περήφανος γιατί αυτή η πόλη, παρότι η χώρα γενικότερα βγάζει πατούλιδες και τέλος πάντων άτομα τα οποία πραγματικά είναι να ξέρουν ας με καμπύλη, διατηρεί ένα ύφος, διατηρεί μια ανεξαρτησία τουλάχιστον στο κομμάτι του Δήμου Θεσσαλονίκης για τρίτη σερή περίοδο. Μακάρι να είμαστε σε θέση όλοι να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της πόλης. Νομίζω ότι το συμφέρον της πόλης ήταν η εκλογή Ζέρβα και μια μεγαλύτερη δυνατότητα συνεργασιών, τέλος πάντων, από τον ευρύτερο χώρο. Δηλαδή, ο Ζέρβας θα συνεργαστεί και με τον Ορφανό και με τον τέλος πάντων και με τον Βούγια και με τον Νοτοπούλου και με τον Ιδονόπουλο και με τον Λεκάκη και με τον Κυριζίδη. Γενικά βλέπουμε μια διάθεση να υπάρχουν συνεργασίες για το καλό της πόλης. Ξέχωρα από ΠΑΟΚ, από Άρη, από Ερακλή, οτιδήποτε άλλο, η Θεσσαλονίκη, το μόνο που συμφωνούμε όλοι πιστεύω είναι ότι δεν έχει πάρει αυτό που της αρμόζει τόσα χρόνια. Άρα, ό,τι και να λέμε, στο τέλος αυτό που μένει είναι το πώς αυτή η πόλη θα πάρει την θέση που θα έπρεπε να έχει πάρει εδώ και δεκαετίες. Γενικά, όσοι οπαδοποίησαν την εκλογική διαδικασία, και αυτοί δεν ήμασταν εμείς, όσο και αν κάποια τσουτσέκια, μικροαστή, προσπαθούν να πείσουν ότι οι ορδές του Ιβάν κινήθηκαν. Καμία ορδή του Ιβάν δεν κινήθηκε. Καμία ορδή του Ιβάν δεν ασχολήθηκε. Απλά υπήρξε και το ένστικτο της αντίδρασης όταν ακούσαμε δεξιά και αριστερά παράλογα πράγματα. Τον Ζέρβα δεν τον έβγαλε ο ΠΑΟΚ μόνος του. Συμμετείχαν και άλλοι σχηματισμοί, συμμετείχαν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν ένα ύφος τέτοιο στην πόλη. Και από εκεί και πέρα το μόνο που απομένει είναι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Ζέρβας να πείσει ότι πράξαμε σωστά όλοι. Είτε όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, το κομμάτι το δικό μας, είτε όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που στηρίξαν την επιλογή Ζέρβα, είτε όσον αφορά στο Βούλια και το Κινάλ και το ποτάμι, που το πήρε το ποτάμι και το πήγε βόλτα. Γενικά, έτσι ώστε να πάει η πόλη μπροστά. Δεν είναι κίτρινο μαύρη πόλη. Να καταλήξουμε δεν είναι. Κάπου δεν είναι. Όχι. Το κέντρο είναι όμως. Ούτε το κέντρο ούτε είναι. Το κέντρο, ούτε το κέντρο είναι. Το γεγονός και μόνο ότι δεν ήμασταν άνθρωποι οι οποίοι θα μπούμε σε μια γραμμή
όπως έχω γράψει και στο SDNA, σε αυτό που θα ανέβει, δεν ξέρω αν ανέβει και ήδη στο άμεσο μέλλον. Εντάξει, εμείς στο πιθανότερο σενάριο να δώσουμε γραμμή σε κάτι, αυτό που θα συμβεί θα είναι καρδιογράφημα. Δεν το έχουμε. Ναι. Εντάξει, και καλά κάνουμε και δεν το έχουμε. Και σωστά πράττουμε και διασφαλίζουμε τον ΠΑΟΚ και το μέλλον του όταν δεν αισθάνεται κανείς ότι μπορεί να συμπεριφερθεί στο κλαμπ και στο κοινό του ως σκοπάδι. Αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα βέβαια το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη βάση του στη Θεσσαλονίκη και όσο ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει μπροστά, τόσο τον βολεύει και η πόλη να πάει μπροστά. Και σε μια εποχή που ο ΠΑΟΚ χρειάζεται το γήπεδο, το νέο, χρειάζεται τις διαδικασίες, χρειάζεται τη συμβολή του Δήμου και της πολιτείας, το μόνο σίγουρο είναι ότι η επιχειρηματολογία του κ. Ταχιάου, ο οποίος δεν είπε ποτέ ανοιχτά δεν θέλω το γήπεδο, αντιθέτως, είπε ότι θέλω το γήπεδο, ναι, αλλά με τη στάση του και την επιχειρηματολογία του γενικότερα. Μόνο αυτό δεν είπε. Ναι, μόνο αυτό δεν είπε. Ότι δεν θέλω μας το γήπεδο. Έδωσε την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να του έχουμε εμπιστοσύνη. Μας έδωσε την αίσθηση ότι τέλος πάντων με τα πολλά δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που έχει την υποστήριξη της σημερινής Νέας Δημοκρατίας. Και στρατηγικά να το πάρουμε, επειδή η Νέα Δημοκρατία θα γίνει κυβέρνηση σύντομα, και στρατηγικά να το πάρουμε λοιπόν, για την πόλη και για τον ΠΑΟΚ, είναι πολύ καλό το ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν θα ήταν καλό για κανέναν μας να αισθάνεται άνετα στην πόλη Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να αισθάνεται άβολα, στρατηγικά εννοώ. Στρατηγικά. Γιατί όταν αισθάνεσαι άβολα κάπου, θα θέλεις να αισθανθείς βολικά. Άρα υπάρχει διαπραγμάτευση. Εντάξει. Άρα λοιπόν θα υπάρχει διαπραγμάτευση. Δεν θα πάμε ξεκάρφωτοι στα αγκούρια. Ναι. Άμα ελέγχανε την κατάσταση, αν νομίζαν ότι ελέγχουν την κατάσταση, εγώ λέω ξεκάθαρα ότι δεν τους έχω εμπιστοσύνη και ότι πολύ πιθανό να μας τρυπούσανε στα διάφορα κομβικά θέματα που έχουμε. Σε μια χώρα που η Νέα Δημοκρατία όχι απλά κέρδισε, κατατρόπωσε το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, τον εξευτέλισε, αυτή είναι η λέξη, η Θεσσαλονίκη κράτησε χαρακτήρα, έδειξε ότι δεν μασάει, έδειξε ότι έχει προοδευτικές δυνάμεις που αντιστέκονται, έτσι πιστεύω εγώ, και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η Θεσσαλονίκη από εδώ και στο εξής. Θεσσαλονίκη με επενδύσεις, σε λιμάνι αεροδρόμιο, Θεσσαλονίκη με ανάπτυξη, Θεσσαλονίκη που θα πρέπει να είναι η πόλη η οποία θα αποτελεί πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Μέχρι τώρα το μόνο που αποτελούσε είναι η συμπαθητική συμπρωτεύουσα που σου χτύπουσαν την πλάτη. Και όλα γίνονταν αλλού. Ναι, και όλα γίνονταν αλλού. Ακόμα και η Πάτρα περισσότερες επενδύσεις έχει από τη Θεσσαλονίκη. Πλάκα κάνεις ρε. Έχει γίνει η Πάτρα αγνώριστη. Και με τη σύνδεσή της με την Αθήνα και γενικότερα μια χαρά είναι η Πάτρα. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά εμείς, λοιπόν. Τώρα ήμασταν Σταύρο και Αγάπη πρωτεύουσα των Σουβλακίων. Όχι, ναι, των Βαλκανίων. Ναι, του Σουβλακίων ήμασταν. Ας παραμείνουμε του Σουβλακίων, είναι καλά ένα Σουβλακί. Δεν είμαστε καλά, αλλά. Και είμαστε τώρα λίγο στη γράμμωση. Έκανες παύση. Με κοίταξες με ποντιακό βλέμμα. Τον Τάνο κοιτούσα. Κοίταξε με βλέμμα Σταύρο 3 τέταρτα το κεφάλι. Ναι, το είδες και εσύ. Το πλανέβε. Το είδες, ναι. Τι κλείμαστε. Το είδες. Αγάπη. Ωραία. Και για να τελειώνουμε, γιατί ένας φίλος λέει για κάποιους που πήγαν λέει, με μπλούζες του Άρη, λέει και αυτοκόλλητα τα Χιάου. Ακόμα και σε τα εκλογικά κέντρα χάσανε. Γιατί παιδιά, το οπαδικό για να μπει μπροστά στο κομμάτι των εκλογών πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ. Και ο Ταχιάος κατάφερε να ενεργοποιήσει εμάς. Δηλαδή... Και μπράβο του. Μπράβο του, πραγματικά. Δηλαδή... Γιατί κάθε μέρα έβγαινε και λέει κάτι διαφορετικό. Ναι. Δηλαδή πραγματικά, εγώ ξέρω άτομα που δεν έχουν ξαναπάει ποτέ στην κάλπη. Ποτέ, ρε. Ξέρω άτομο το οποίο δεν ξέρει πώς είναι η κάλπη. Δηλαδή, άμα του πει είναι τετράγωνη ή τρίγωνη. Ωραία, δεν ξέρει. Και δεν πήγε στη Χαλκιδική και καλά γιατί θα πνιγόταν με αυτό που γινόταν. Ωραία. Ναι, και πήγε να ψηφίσει. Ναι, γιατί αυτά που έλεγε δεν είχαν και. Και λογική. Δηλαδή, να λες με συνέχεια για τον Ιμάν Σαββίδη και τον ΠΑΟ. Οκ. Okay. Αλλά ο Ιμάν Σαββίδης έχει κάνει και 15 πράγματα στην πόλη. Όχι, να μας πει ποιος έχει κάνει άλλος, δεν είναι. Ναι, δηλαδή.
Εγώ δεν λέω, προσέξτε με λίγο αγάπη. Δεν λέω ότι η πόλη είναι υποχρεωμένη σε κάποιον επιχειρηματία να δοθεί 100%. Μα εννοείται. Εννοείται, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχει αισθητική, υπάρχουν 1000 πράγματα. Ωραία. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά. Κάλμα λίγο. Περίμενε. Έχουν ανοίξει τις εργασίες, έχουν ανοίξει. Θα ανοίξουν κι άλλες, θα ανοίξουν. Γίνονται επενδύσεις, γίνονται. Δεν φέρνει άλλου 5-6 τέτοιου, θα σου φούμε τώρα. Κάτσε και μου κάνει κόμψε για τον έναν. Κάτσε μέρα να και ό,τι αγόρασε ο Ιβάν Σαββίδης, το αγόρασε 2,5 φορές πάνω στην τιμή. Γιατί έτσι θέλει, έτσι είναι το σκεπτικό του. Και μπράβο του. Και αυτό που λέει ο Σταύρος. Μακάρι να βρει τον άλλο 5, 15, 55. Έναν έχει. Οι άλλοι συνειδητά δεν του ανεβάζουν από εδώ. Μην πέσει κανένα φράγκο εδώ. Ναι, αλλά ο ένα βάζει άγαλμα τη Βασίλισσα. Είναι πρόβλημα. Όλγα στη Βασίλισσα Όλγα. Άκου να δει δε μαλακά πρόβλημα. Δηλαδή τώρα σε παρακαλώ. Σκάνδαλο. Να τα λέμε και αυτά, εντάξει. δώσατε την πόλη δηλαδή. Άκου τι έκανε. Έβαλε άγαλμα τη Βασίλισσα Όλγα στη Βασίλισσα Όλγα. Πώ το σκέφτηκε το Τανάκι. Πώ το σκέφτηκε, ρε. Έτσι διαβρώνει την πόλη Σταύρο και μα την παίρνουν κομμάτι-κομμάτι. Έτσι διαβρώνεται. Δεν θα λέω αυτά. Μας άνοιγε τα μάτια η αδερφή του κύριου Ταχιάου σε αυτά τα θέματα. Πού να πάρουμε χαμπάρι. Εγώ διάβαζα Τίνα Ιωάννου αυτές τις μέρες, δεν ξέρεις. Τι διάβαζες? Τίνα Ιωάννου. Δεν την ξέρω. Στο ΜΑΚ χθες. Κανείς δεν την ξέρει. Ρώτησα 30 δημοσιογράφους. Μόνο μία συνάδελφος μου είπε που μάλλον ήθελε να προστατέψει το μέσο ότι είναι εξωτερικός συνεργάτης. Πολύ εξωτερικός. Πρέπει να είναι πάρα πολύ εξωτερικός. Σε άλλη διάσταση. Ρέικιαβικ. Όχι, Ρέικιαβικ, καλά θα ήταν. Γιατί έχει και ίντερνετ εκεί, έρχονται τα κείμενα. Τίνα Ιωάννου, αγαπημένη. Τίνα Ιωάννου, ωραίο όνομα. Θα μπορούσε να και τραγουδίσει τις Μούσεις. Τα φιλιά μου στην Κρίστη, αν μας ακούει τώρα, από την εξωτική Περαία, όπου. Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά γενικά. Τέλος πάντων, ένα Σαββατοκύριακο διασκεδαστικό. Στέκιο σε φωνάζουν. Ναι. Τι. Θα έρθω αργότερα, ναι. Ένα φίλο μου. Τι, δεν πετυχαίνει το μικρόφωνο να το μιλά, αυτό θέλει Χρήστο. Κατά κατάλαβα. Στο νέο στούντιο να είναι από πάνω τα μικρόφωνα. Είναι νέα σύρμα τα μικρόφωνα. Στο νέο στούντιο θα έχω κάμερα πάνω σου, δεν. Νομίζω ότι αυτό με την κάμερα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Δεν επιδιώκω, Σταύρο, την δημοσιότητα. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Δεν έχει τίποτα. Τι επιδιώκουμε εμεί, έχει σημασία. Θα κάνω και μια τοποθέτηση προϊόντο. Θα γίνουμε Viber. Χάπια για Αλσχάιμερ, π.χ. Θα γίνουμε Viber. Έλα. Ανοίξουμε γραμμέ. Ανοίξουμε γραμμέ, φίλοι. Εννοείται αυτό. Έλα, χορηγή, στεριό. Ναι. Λοιπόν, Παρασκευή. Α, δεν θα έρθω Παρασκευή. Έχω τα γενέθλιά μου. Δεν θα έρθω. Έχω κανονίσει. Έχω κανονίσει. Έχω λοιπόν, γιατί. Παρασκευή. Στην Κοζάνη έχουμε και άλλη γιορτή. Παρασκευή 7 Ιουνίου, Σάββατο 8, οι δύο επόμενες παραστάσεις ο λαός τραγούδι θέλει. Το μεγάλο αφιέρωμα στον τεράστιο Στράτο Διονυσίου, από Άγγελο Διονυσίου, Στέλιο Διονυσίου και Διαμαντή Διονυσίου, στο θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας για να μην έχετε θέματα, γιατί κάθε παράσταση του θέατρου Βεργίνα είναι sold out. Ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Κλείνετε τα εισιτήριά σας, πηγαίνετε στο θέατρο Βεργίνα Παρασκευή ή Σάββατο, ή αν θέλετε την επόμενη Παρασκευή και το επόμενο Σάββατο, σας περιμένει το τραπέζι σας και απολαμβάνετε ένα τρίωρο με τις μεγάλες και τις δεκάδες επιτυχίες του τεράστιου Στράτου Διονυσίου. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική είσοδος στο Ρίζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να πάτε να δοκιμάσετε την τύχη σας, πρέπει να έχετε κλείσει απλά το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για να πάτε στο θέατρο Βεργίνα. Και επειδή είναι εποχή ανακαινήσεων, από ό,τι καταλαβαίνω, η Αναδομό είναι εδώ για όλους εσάς, με πάρα πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη, κάθε οικονομική δυνατότητα. Οι καλύτεροι συνεργάτες θα φτιάξουν όλα. Με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα, γιατί αν πεις ότι θέλω ένα μήνα να κάνω το σπίτι μου και το προγραμματίζεις έτσι, πρέπει σε ένα μήνα να γίνει και όχι σε δύο και τρεις και τέσσερις και να φτάσουμε Σεπτέμβρη και ακόμη να υπάρχουν εργασίες. Και να μπούμε στη φυλακή. Α, μπράβο, αυτά νεύρα μας. Οπότε είναι αυτό μόνο. Να βλέπεις τον μάστορα και να τον μισείς. Το έχουμε πάθει και εμείς, δεν το θυμόμουν εγώ. Το συζητούσαμε με τον μπαμπά μου πρόσφατα. Είμαι πιο μικρή. Ναι, έχει γίνει στέγιο, άστο, λέω, είναι ό,τι χειρότερο. Ένα τετράμινο επιπλέον φάγαμε. Οπότε αναδομώ. Είναι εδώ για εσάς, Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον Φοίνικα, στον πρώτο όροφο σε νέα εντυπωσιακά γραφεία. Πηγαίνετε από εκεί, βρίσκεστε με τους ανθρώπους στον Αναδομό και γίνονται όλα όπως πρέπει. Και η Στίχημαν είναι μαζί μας. Στην οποία μπορείτε να παίξετε από τώρα τον νικητή της επόμενης σεζόν στη Σούπερ Λίγκα. Έχουν ανανεωθεί και οι αποδόσεις. 2 ΠΑΟΚ, 2-20 ο Ολυμπιακός. Και από εκεί και πέρα το χάος. 10 η ΑΕΚ, 65 ο Παναθηναϊκός.
Το ίδιο και ο Άρης, 125 ο Ατρόμητος, δεν το συζητάμε καν. Υπάρχουν από τώρα ειδικά στοιχήματα για τη Super League. Πρώτος ΠΑΟΚ Αγάπη, δεύτερος Ολυμπιακός, 2-25. Ναι. Α, έχει πολλά. Ένα από αυτά. Από τώρα, από και έχει πέρα. Και για ποδοσφαιριστές, μέχρι στιγμής μόνο για τον Βαλμπουένα, ναι. Αλλά νομίζω θα προσθεθούν και άλλα το επόμενο διάστημα. Over 5,5 γκολ Βαλμπουένα, 2,08. Ναι. Ναι. Θα δούμε. Okay. Αλλά γενικότερα, πέρα από τα τρέχοντα αθλητικά γεγονότα, εντάξει, έχουν τελειώσει τα μεγάλα πρωταθλήματα, δεν υπάρχει πλέον Champions League, αλλά έχει ακόμα Ισπανία σε κούτα division και γενικότερα θα μας απασχολήσουν πολύ όσους παίζουμε μετά. Και εθνικές ομάδες, αλλά και Νορβηγίες, Δανίες, Σουηδίες, Φιλανδίες, πάντα υπάρχουν ευκαιρίες στο στοίχημα, εκτός από τα υπόλοιπα αθλήματα που προσφέρει η στοίχημα. Τένις, βόλεϊ, baseball, όλα αυτά σε πάρα πολύ καλές αποδόσεις. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Για να συνεχίσουμε μετά των εκλογών, έχει γίνει απίστευτη κέντα. Απίστευτη κέντα με το Ζαγοράκι, τον οποίο δεν στήριξε η Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, έσπρωχνε άλλους. Έγινε η απόλυτη κέντα. Δεν βγήκε ο Βαρουφάκης, σακοράφα εκεί πέρα. Καβάλισε τον Αμυρά. Άστο, ήταν του Ζαγόρα. Απίστευτο. Και επειδή δεν το στήριξανε, του γύρισε και αυτού και έβγαινε φωτογραφίες με τον Ζέρβα. Ναι. Άλλη κέντα. Το κοινά δεν στήριξε την Καϊλή. Μιλάμε για κυνήγι τώρα. Εντάξει. Όχι, θα πας δήμαρχος, δεν την πήγαν για δήμαρχο. Όχι, θα πας εδώ, δεν την πήγαν. Όχι, θα κατήσουν, δεν την πήγαν για βουλευτικές. Βγήκε η Ευρωβουλή, η δεύτερη. Πίσω από τον Ανδρουλάκη. Ναι. Βγήκε για αυτή. Ωραία, Ζέρβα και αυτή. Δηλαδή, γενικά, ήταν λίγο κάρμα και οι εκλογές. Είχαν λίγο ναι, κάρμα. Ναι, είχαν μια δόση. Είχαν. Λίγο κάρμα είχαν. Ζαγόρα στο μεταξύ τώρα με δεύτερη εκλογή. Παίρνει σύνταξη μέχρι το μοιραίο. Κάθε μήνα. Δηλαδή 5 χρόνια τώρα πόσο θα είναι Ευρωβουλή. Και μετά καπάκι 4 πόσο είναι. 4 είναι. Και μετά καπάκι μέχρι να αφήσει το μάτι του το κόσμο. 5 είναι η Ευρωβουλή. Ναι. Απλώς αν είμαι καλά ενημερωμένος, η σύνταξη πλέον για Ευρωβουλευτή είναι στα 6 χρόνια. 5 τα έχει καβατζάρει ο Ζαγοράκης. Ακόμα ένα. Συν άλλα 4, για Ευρωβουλή ισχύει αυτό, για Ελλάδα δεν ισχύει. Όχι, για, ναι, για την Ευρωβουλή. Ναι. Άρα λοιπόν, σώθηκε ο Ζαγόρ. Όχι ότι είχε καμιά ανάγκη ιδιαίτερη, αλλά σώθηκε. Είναι και αυτό ένα από τα συν. Ναι. Δηλαδή το μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, μέχρι να πει το πείμα 12, πόσα είναι η σύνταξη του Ευρωβουλευτή. Ναι, γύρω στα 10-12 νομίζω κύριε. Ναι, μια χαρά, κύριος. Μην βάλει για δήμαρχο μετά, για ευρωβουλευτή βάλει. Καλύτερα. Στο δεν βάζει για ευρωβουλευτή. Ναι, ρε, στο βάζει. Μια και έξω. Για θέλει 200.000 ψήφου. Θα κάνουμε κάτι. Δουλίτσα θα γίνει. Θα κάνουμε. Αλλά θα μοιραστούμε μετά μέχρι, τα μέχρι υπόλοιπα. Μέχρι τη Λάρισα δεν θα πάρουμε μισό ψήφο. Εντάξει, θα πάρουμε μισή. Από Λάρισα και πάνω. Θα φτάσουμε μέχρι Αλεξανδρούπολη. Έχουμε και προ τα εκεί. Έχουμε σοή. Ναι. Να πρέπει να κατέβουμε την Ουδούρα, εσύ αγαπή. Πε φωτιά μα κάψει. Άστο. Κατέβα και πέμε για να δημορφωθούμε πιο εύκολα. Ναι. Ναι. Απλώς όταν θα βγει Σταύρο ευρωβουλευτή, θα μας φωνάζει στο σπίτι στις Βρυξέλλες. Τα χρήματα τα πληρώνει η Ευρωβουλή, δεν πληρώνει εσύ. Ναι, ξέρω. Τα εισιτήριά μας, τα φαγητά μας. Και ξενοδοχεία πληρώνει. Δεν χρειάζεται να μας ζητήσουμε σπίτι μόλι. Θα το φτιάξουμε κάπως. Ναι. Εξασφαλιζόμαστε. Εγώ παιδιά δήμαρχος θέλω να γίνω. Δηλαδή, όχι σε αυτή την τετραετία, την επόμενη. Δηλαδή, θα κατέβω. Σε 4 χρόνια. Σε 8. Α, μετά. Να είμαι στην όρημη ηλικία των 52. Παρά είναι όρημη ηλικία, εντάξει, οκ. Να έχω μια εμπειρία ακόμα. Ναι. Εντάξει. Okay. Βάζεις τις επόμενες με Κωνσταντίνο Ζέρβα, βγαίνεις τη δήμαρχος. Ω, δεν βάζω. Και μετά αρχίζεις και δευτεράτσα δεν είναι. Ναι, έχεις ένα know-how. Δευτεράτσα. Μπαίνεις μέσα, σου λέω, σαν αντιδήμαρχος Ζέρβα και μετά αρχίζεις το σκάψιμο από κάτω. Ω, δεν τρώω Κωνσταντίνο. Και το πετάς απ' έξω. Δεν τρώω Κωνσταντίνο, φίλος είναι. Πάμε κατευθείαν. Εντάξει, 8 χρόνια. Σε 8 χρόνια κατεβαίνουμε για πρώτη. Θα έχω φτιάξει το προφίλ μου τότε, ότι είμαι υπέρ της πόλης και... Παιδί του κέντρου. Παιδί του κέντρου. Κάποιο παιδί του κέντρου είμαι 18 χρόνια. Θα το λέω γενικά, ότι κυκλοφορείς, ξέρεις τις ανάγκες της πόλης, την πονάς στην πόλη. Αν δεν ξέρω εγώ τις ανάγκες της πόλης, ποιος ξέρει. Ναι. Ξέρω ποια σερβιτόρα δουλεύει πού. Βασικό. Άλλη μόνο. Βασικό. Θα μπει στο βιογραφικό σου. Ναι, δηλαδή. Υπάρχει. Σίγουρα θα μπει. Και όλα καλά. Εντάξει. Ωραία. Το έχουμε και αυτό. Τι άλλο θέλετε να πούμε, θέλετε να συνεχίσουμε πολιτικά. Πολιτικά. Δεν το λες και πολιτικά τώρα, δες. Με τις εκλογές.
Να ανοίξουμε γραμμές. Όχι από τώρα, ρε. Πάω και έχουμε, ρε. Δεν κινήθηκε τίποτα απολύτως. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, παιδιά. Το Σουκού τα έξισαν όλοι εντυπωσιακά. Δεν είναι εμπορικό αυτό που λέω. Έχει γράψει συνάδελφος. Για μένα είναι από τα καλύτερα στη δημοσιογραφία ever σε παγκόσμια κλίμακα. Ρεπορτάζ μπάσκετ. Έγραφε ο συνάδελφος. Ναι. Είχε στην δικαιοδοσία του μια χρονιά που ήταν Σταύρο, να θυμάσαι, και ο Απόλλων Λάρισας και ακόμη μια της Λάρισας και Ολύμπια. Ήταν μια χρονιά που είχε δύο Λάρισα. Και γράφει και Απόλλων στο μπάσκετ δεν είχε. Είχε τη Λάρισα και την Ολύμπια. Λάρισας. Ναι, δεν, ναι. Με τη Λάρισα στο μπάσκετ δεν έχω και ναι. ιδιαίτερη εξοικείωση. Είχε πάντως δύο ομάδες η Λάρισα. Ναι. Και γράφει και στην εφημερίδα το εκπληκτικό. Στη Λάρισα και στην Ολύμπια Λάρισας δεν έχουμε κανένα νέο. Τελεία. Έτσι συμβαίνει. Γράφτηκε και αυτό. Έτσι συμβαίνει και στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 και ενημερώνουμε ότι δεν κουνήθηκε φίλο. Δεν είναι εμπορικό αυτό πολύ. Ναι, δεν είναι εμπορικό. Υπήρχε στην Πορτογαλία ένα δημοσίευμα όμως. Για πες μας. Για τον Μπρούνο Κώστα. Οι Πορτογάλοι έγραψαν περισσότερα από εμάς για τον ΠΑΟΚ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Όλο να φτιάξουμε ένα θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Φέρνει παικταρά ο Ιβάν. Ναι, ναι. Ωραία αυτά τα θέματα. Καταρχάς περίμενε, επειδή είχαμε τελικό Champions League, ωραία. Είχαμε τρεις παίκτες από 24 που έκαναν πρόβλεψη. Κανένας από τους τρεις δεν έπεσε μέσα. Αφού είναι τσομπάριδες, ρε. Τους πήρες Βιερίνια, τι είπε τότε να. Βιερίνια είπε, καλά ήθελε τότε να ναι. Και 3-1, θυμάμαι καλά σκορ. Υπέρ του τότε να ναι. Μπροστά του δεν βλέπει να του πεις. Περίμενε, θα σου πω 2-1 νομίζω. Περίμενε, να σου πω για σίγουρα μην λέμε ότι να είναι. Δεν μπορεί αγάπη είπε... να προβλέψει ο Βιερίνια ότι. Ο Αντρέ είπε 2-1 υπέρ τότε να. Ο Πέλκας είπε 3-1 υπέρ Λίβερπουλ. Και έκανε εκεί η πρόβληση ότι ο Μανέ θα είναι που θα κρίνει το μάτς. Με το που κέρδισε ο Μανέ το πέναλτι, μου στο κατευθείαν μήνυμα ο Πέλκας και μου λέει το είπα. Μετά όμως δεν. Και μετά, ποιος άλλος? Ο Γιαννούλης είπε Τότεναμ. Μπροστά του δεν βλέπει αυτή την Κατερίνη και άμπαλη. Δεν μπορεί να ξέρει ο Χι Γιαννούλης και ο Χι Βιερίνια ότι θα βρεθεί μια πιανόλα διαιτητής. Πω, έχει γίνει έξαλλο. Και θα δώσει αυτό το πέναλτι. Και θα αρνηθεί να δει το Βαρ Σταύρο. Κοίτα. Δες το. Επειδή έχω την ίδια άποψη με σένα. Δες το και δεν το τόσο πέρα. Θα σου πω τώρα γιατί στο Λιπρές κάναμε την κουβέντα. Και έχουμε τον Άρη Τολυμπούδη που ξέρει τους κανονισμούς. Ωραία. Ωραία. Πράγματα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι πέναλτι, γιατί βάζουμε τη λογική. Ο κανονισμός τα ανέρει. Δηλαδή, τι λέει ο κανονισμός, ξέρεις. Χέρι σε αφυσική θέση. Θα έπρεπε να το έχει προς τα πίσω, δηλαδή και όχι απλωμένο. Εγώ αυτό το πέναλτι θα το έδινα ούτε με πληρωμή. Στα 20. Δηλαδή, πιασμένο να ήμουνα. Δεν το έδινα. 27 δευτερόλεπτα. Ωραία. Βάσει κανονισμού είναι πέναλτι. Για να ξεκινήσουμε και λίγο τον κόσμο, ότι είναι κανονισμό, εντάξει. Δηλαδή, μου το συγκρίνει κάποιο με τον τελικό του το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Ωραία. Εκεί δεν υπάρχει κατοχή του παίκτη τη ΑΕΚ. Είναι διεκδίκηση κόντρα και χτυπάει μπάλα στο χέρι. Η μπαλιά του Μανέ βρίσκει πλευρά χέρι, αλλά το χέρι είναι σε αφύσικη θέση. Σου λέει να το είχε το χέρι κάτω και δεν θα έδινα τίποτα. Ναι. Κατάλαβες. Το Βούρλο ήθελε να δώσει οδηγία στον αμυντικό. Και εκεί το χέρι 10 λεπτά ναι, σαν τον σταθμάρχη ναι. στο Λιανοκλάδι. Ναι. Αμάν αυτό το... Άντε πάλι αυτό. Τι ωραία. Περίμενε λίγο. Θα το πάρει εξοδεχτικό πάλι. Δεν γίνεται φίλε τώρα... Το σόι μου τώρα, έχει διαπρέψει. Το λειτουργείς πάρα πολύ. Και το. Περίμενε. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Εσύ είπα αγόρι μου, έκανα λάθος. Πολύ καλό, ναι. Ναι. Το έχουμε. Το καλύτερο ήταν που έλεγε Γεια Γιαννοκλάδη, παρακαλώ τον κύριο Κρυμπιβάτζα που αποφασίζουν κατά τη δεξιά φορά τη αμαξοστοιχία, παρακαλώ. Γιαννοκλάδη. Τον είδα προχθές στον δρόμο. Εκεί στην Βασιλή Σόλγα. Τι έκανε. Εκεί που έβαλε ο δικό σα το άγαλμα. Το σκάνδαλο αυτό, όπως θα λέτε. Κάποιος μια δουλειά πήγαινε. Κάτι μου είπε να σου πω, αλλά το ξέχασα. Θυμάμαι ότι δεν είχα να σου πω. Θυμήθηκε μετά από 4 μέρες. Αυτό που κάτι θέλω να σου πω είναι ο άλλος έχει το κινητό μου. Όχι, το ότι πέρασαν 4 μέρες και στο λέει τώρα, αλλά δεν θυμάμαι. Πες στο Σταύρο, λέει αυτό. Δεν θυμάμαι τι θέλει να σου πει. Α σε πάρει, ξάδερφό σου είναι. Δεν λειτουργώ εγώ σαν μεσολαβητή. Στα δικά σα έχουμε άλλα βάσανα. Σταύρο και αγάπη. Συμμεριζόμαστε το. Το δράμα σου στέριο. Τέλος πάντων, καλά περάσαμε. Εμείς σαν αγνοί οπαδοί τότε από το 1985. Ναι. Δεν ξέρω πότε θα έχουμε πάλι αυτή την ευκαιρία. Είναι η πραγματικότητα. Σε 5 χρόνια, σε 10, ποτέ. Αλλά μένει πάντα έτσι η πικρία γιατί το πέναλτι αυτό
Όχι τόσο για το πέναλτι, τόσο γιατί δεν είδε καν το VAR και σε ένα μαρκάρισμα του Χέντερσον δεν έβγαλε καν την κάρτα, Σταύρο. Εκεί δεν θυμάμαι ποιον χτύπησε. Ματίπ. Ναι. Του Ματίπ στον Κέιν. Γενικότερα, αλλά... μια ψηλή Λίβερπουλ ο διαιτητής. Πάμε λίγο να δούμε και τι συμβαίνει με τις κάρτες. Υπάρχει διεκτίβα της UEFA να μην βγαίνουν εύκολα κάρτες. Και αυτό γιατί μπορεί να βγει μετά εύκολα η δεύτερη και να αλλοιωθεί το παιχνίδι. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει πρόθεση για χτύπημα, όπως ο Ματίπ παραδείγματος χάρη κοίταξε χαμένα γιατί κάνει τρίτο τάκλιν, αλλά μαζεύεται όταν διαπιστώνει ότι δεν προλαβαίνει μπάλα, ωραία, δεν βγαίνει κάρτα. Γενικά πλέον μην παίζετε κάρτες, κάτι over 4,5 κάρτες, κάτι τέτοια, αποφεύγετε τα. Υπάρχει εντολή σε αυτό το επίπεδο να μην βγαίνει κάρτα. Για να μην αλλοιωθεί η εικόνα του αγώνα. Και είναι πασιφανές αυτό, δηλαδή και να μην το ξέρεις, βλέποντας 10 παιχνίδια Champions League, καταλαβαίνεις πλέον ότι κάτι γίνεται με τις κάρτες. Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν εύκολα. Για να αρχίσει να βγαίνει κάρτα, θα πρέπει να πέφτει ξύλο ανελέητο. Κάτι το οποίο δεν πέφτει πλέον. Δηλαδή προτιμάνε οι ομάδες να το πάνε στο πιο τακτικό κομμάτι, στο πιο να εκμεταλλευτούν τα καλά τους στοιχεία, να κρύψουν τα κακά τους στοιχεία. Ξύλο δεν πέφτει. Για να αυτή. Το κλείσουμε, λάθος η χρησιμοποίηση Κέιν. Τραγικό. Ο Κλοπ κατάλαβε γρήγορα ότι ο Φιρμίνιο δεν τον τράβηξε στον πάγκο. Ο Ποτσετίνο πίστευε ότι μία φορά θα έρθει η μπάλα στα πόδια του Κέιν. Δεν ήρθε ποτέ. Ήταν και ο άλλος. Έκανε φάσεις η Τότεναμ. Ναι, αλλά όχι με τον Κέιν. Δηλαδή να φτάσει η μπάλα, έφτασε δύο φορές στον Τέλε η χρονιά για τα πανηγύρια. Από το Μουντιάλ ακόμα θυμάσαι τραγικός. Δεν είναι άλλη να σταθεί αυτό έχει. Εντάξει. Ο Έριξεν Γιόκ. Ο Έριξεν από τότε που τον είδαμε με την Ίντερ που έκανε παπάδες, δεν εμφανίστηκε ξανά στο γήπεδο. Ο Σον τι να κάνει το παλικάρι άλλο. Ότι προσπαθούσε να κάνει μόνος του ήταν. Και είχε το φαντάκι εκεί πέρα μια φορά χρειάζεται. Τον πατέρα τον μαύρο Πατέρα Κωνσταντίνη δεν τον έβαλε. Τον έβαλε στο 70. Ναι, αυτό εδώ ξεκίνησε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι Σταύρο, πρέπει να ψαχτούμε από τώρα για του χρόνου να είμαστε γεροί, να πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Τελικός. Ναι. Το βλέπαμε προχθές. Ένα πολύ ωραίο τετραήμερο Σταύρο. Και πενταήμερο. Καλά, και πάτε και μια μέρα. Από νωρίς, όλο και κάποιες καλές ομάδες θα πάνε τελικό. Δηλαδή, αν πάει, ξέρω εγώ, Juventus Real, δεν θα βγεις χαμένος να είσαι στο τελικό του Champions League. Όχι, δεν θα βγεις. Στο Ατατούρκ. Όχι. Εδώ και προχθές έλεγε ότι είχε πάρα πολλούς Ολλανδούς. Που έκλεισαν όταν ο Άγιαξ έκανε το μέλλον του Μάτ. Εντάξει, λογικό. Και πήγαν, εντάξει, άνθρωποι. Γιατί να μην πα την πλάκα, κάνεις. Τι σε χαλάει. Εμπειρία ζωή είναι. Θα προτιμούσαν να έχουν την ομάδα του, βέβαια. Θα προτιμούσαν, αλλά και πάλι. Σε εμπειρία ζωή δεν είναι. Ωραία, ναι. Και ειδικά στο γήπεδο. Τελικό Champions League είναι ωραία περίπτωση. Εντάξει τώρα. Να πα. Γενικά το Champions League είναι ωραία υπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν να σκάλουμε την Ελλάδα. Πάμε με την γέφυρα, είναι κομπή του Πάου 24. Ναι, εκεί που θέλουμε να μπούμε. Έχουμε ανοιχτά ζητήματα αρκετά. Του Σάχοφ όσο περνάνε οι μέρες μειώνει την πιθανότητα. Ναι. Έχει πάει τώρα στο 80-20. Αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό γιατί έτσι. Δεν έχει τελειώσει. Γιατί δεν υπάρχει ευχαριστήρια. Ναι. Ανακοίνωση επίπεδο του Πάου. Όπως λέγαμε και στο Βαρέλα. Ναι. Η περίπτωση του Ισμαήλ της Γκρόσνη πάγωσε. Προφανώς αυτοί ζητάνε χρήματα λίγο... ένα μεγαλύτερο ποσό από αυτό που θα έπρεπε να πάρει. Τον έχουμε αναλύσει στο Repress, θα τον βάλουμε σε κάποια φάση. Τι ακριβώς στοιχεία έχει ο παίκτης, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Θα μπει το βίντεο και σε αυτή την υπόθεση. Γενικά... Το παλικάρι την Πόρτο. Εγώ δεν τον ξέρω αυτόν, παιδιά. 22 χρονών. Τι παίζει. Μέσος είναι. Έχει κάποιες συμμετοχές. Έχει περισσότερες συμμετοχές με την δεύτερη ομάδα της Πόρτο και πέρσι με τη δεύτερη ομάδα έπαιζε το πρώτο μισό. Δηλαδή δεν πήρα τον Ολιβέιρα που είναι, ξέρω εγώ, παίκτης του ρόστερ και θα πάω σε χαμηλότερη επιλογή. Μπορεί να σου λέει ο Πορτογάλος, ρίξ' το. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Μπορεί να θέλουν Πόρτο αυτή, ίσως και καλά. Κοίτα, ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πάρουμε έναν παίκτη πιο εξελίξιμο γιατί θα μπει και ο Μαουρίτσιο σε κάποια φάση. Ναι. Είναι ένα γεγονός. Το να πάρω έναν παίκτη όμως από την Πόρτο που είναι ένα κλικ πάνω από εμάς όπως και να το κάνουμε, αλλά δεν παίζει καθόλου. Αλλά ο παίκτης μπορεί και να μην κάνει για μας. Δηλαδή, πόσες συμμετοχές έχει στην πρώτη ομάδα, λοιπόν, έχει παίξει στο Champions League στο μάτς με τη Liverpool. Έχει κανονικά εκεί συμμετοχές. 90 λεπτές. Γιατί να μπει 2 λεπτά, δεν μας δίνει κάτι. Δεν μπορώ να πω κι εγώ. Περίμενα να μπω γιατί στο Πάκο έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν... Γενικά τέλος πάντων νομίζω ότι ναι, η αγορά της Πορτογαλίας είναι
προσιτή, μας ενδιαφέρει, αλλά να πας σε μια λύση. Καλά τώρα, αυτό μπορεί να είναι και παιχνίδι τακτικής, όπως λέγαμε την εβδομάδα, να το συνεχίζουν απλά οι Πορτογάλοι, γιατί βγάζουν συγκεκριμένα πράγματα και για τον ΠΑΟΚ συνεχώς. Οπότε μπορεί να είναι κάτι τέτοιο για τον Μπρούνο Κώστα. Λοιπόν, έχει παίξει 26 λεπτά στα μάτς με τη Λίβερπουλ συνολικά. Σκίστηκε. Λίγο δηλαδή, ναι, δεν έχει ναι. παίξει κάτι. Σκίστηκε. Έχει 11 λεπτά στη... Ευχαριστούμε, αγάπη, πάμε στον επόμενο. και σας λέω, έπαιξε πιο πολύ με δεύτερη ομάδα. 13 μάτς με την δεύτερη ομάδα, ένα γκολ και 4 ασίστ. Σκίστηκε εκεί. Πρώτη ομάδα πώς έχει? Πόσα λεπτά έχει? 11 λεπτά. 11 λεπτά, χαμήλη. Εντάξει ρε παιδιά, ο Λεβέκ πιο πολλά έχει. Εντάξει, 22 χρονών είναι. 22, δεν είναι 14. Τώρα ανέβηκε, λέμε, στην πρώτη ομάδα της Πόρτο. Άργησε λίγο να ανέβει. Καλά, όχι ότι δεν... Μπορεί να πρόκειται κάλλιστα για ένα παίκτη με ποιότητα, εντάξει. Λίγο να προσαρμοστούμε, ναι, να προσαρμοστούμε και λίγο στις ανάγκες του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ευελπιστεί να φτάσει στο επίπεδο της Πόρτο. Όχι να πάρει τα λιμά της Πόρτο για να φτάσει. Εγώ νομίζω το βγάζουν έτσι, παιχνίδι τακτική. Για να καταλάβουν και τι εννοώ, δεν λέω να γίνει ΠΑΟΚ Πόρτο, αλλά να είναι ανταγωνιστικός όταν θα παίξει με την Πόρτο. Αν χρειαστεί ποτέ. Ναι. Εντάξει, άρα δεν πας να πάρεις το λιμό της Πόρτο για να. Απλά συνήθως οι Πορτογάλοι δεν είναι, ας πούμε, στυλ Τούρκων που βγάζουν έτσι 15 ονόματα, εμπλέκουν όχι, τον ΠΑΟΚ. Όχι, στοχευμένα το κάνουν. Οι Πορτογάλοι είναι στοχευμένα από τις ομάδες όμως, ναι. Δεν κάποιες δύο μεγάλες, Μπενφίκα Πόρτο. Αυτό. Συνήθως οι ομάδες τους δίνουν, δεν παίρνεις καμία κουβέντα παραπάνω για τίποτα. Ναι. Άμα δεν θέλουν να πούνε κάτι, δεν το λένε. Ναι, γεγονός οπότε δεν ξέρω τώρα. Γκάρ Ροντρίγκες. Δεν υπάρχει. Αυτό βγήκε από την Ελλάδα του Γκάρι Ροντρίγκες. Αποκάλυψη. Του Γκάρι Ροντρίγκες το θέμα, παιδιά, για να τελειώνουμε με αυτά. Πήγε νερά δεξιά-αριστερά. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Πουλήθηκε ο Ροντρίγκες, τον πήραμε από το πουθενά, τον πουλήσαμε. Πήγε, έκανε, ναι, πήγε, έκανε και τη δουλειά του. Πήγε τόσο Σαουδική Αραβία. Ναι, δεν είναι σωστό. Καλό είναι να μην γίνεται μπερδέμα. Και μετά γυρίσει. Όχι, θα γυρίσει. Τελείωσε. Τι να κάνει. Εντάξει, τώρα από εδώ από την Ελλάδα βγήκε το Σάββατο. Ναι. Εντάξει, μανατζερικό είναι ξεκάθαρο. Ναι, ναι, ναι. Φάνηκε κιόλας. Ναι. Αλλά παίχτη με τα στοιχεία του Ροντρίγκες έπαιρνα. Τον ίδιο του Ροντρίγκες δεν τον έπαιρνα. Γιατί τι κίνητρο θα έχει, αντικυρνάει. Θα μου πεις με τη χαζομάρα που έχει αυτός τώρα, τι ξέρει αν είναι κίνητρο, δεν είναι. Δεν τον έχετε γνωρίσει, παιδιά, όσοι μας ακούτε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι. Ξέρει δικό του σύμπαν. Είναι μια ξανθιά στο LA σε μαύρο από το πράσινο ακροτήρι. Δηλαδή, δεν μιλάμε για κάτι τσακάλι. Ωραία. Ξέρει δικό του σύμπαν. Είναι δικό του, ναι. Φτιαγμένος άνθρωπος. Πω πω, μια κόμενα μου το λέει αυτό τελευταία. Και πω πω, τι τυχερές είναι αυτές που είναι στόκοι. Παράτα μας, γίνε στόκος και τελείωνε, δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Γίνε στόκος και παράτα. Ωραία, ναι. Ναι. Μα τρελαίνομαι όσοι πιστεύουν ότι οι χαζοί είναι ευτυχισμένοι. Οι χαζοί είναι χαζοί, παιδιά, δεν είναι ευτυχισμένοι. Ζούσε ένα δικό τσίπαν, με αυτή τη λογική. Δεν σου αγγίζει κάτι. Μακάρι, Σταύρο, η πτωχή του πνεύματι. Τα φιλιά στο θείο που χορτάσαμε μπάλα τις προάλλες. Αποθεώνουμε, Μανώλη Σιώπη. Μανώλη... Αφού κοίταξε εκεί, τι θα κάνω, κοίταξε τηλεόραση. Αποθεώνουμε, Μανώλη Σιώπη. Εντάξει, μπερδεύτηκε ο καημένος. Αποθεώνω γιατί. Πρώτα απ' όλα, Σιώπη είναι τυπάρα. Εντάξει, παίζει τον Άρη, εντάξει, το γκράζ μου παίζει τον Άρη, αλλά είναι τυπάρα τώρα, εντάξει, ό,τι και να λέμε. Ναι. Μιλάμε για μορφή. Ο οποίο καταλαβαίνει βέβαια ότι κάνει και βγαίνει με το κινητό και κάνει. Όχι, το περνάει. Ο Κούτρης νομίζω περνάει. Το κοιτάει, δεν λέει κάτι. Όχι, ο Κούτρης είναι μετά το κατέβηκε. Το έχω το βίντεο 94 φορές. Δεν λέει κάτι, εσύ πες του κάτι. Αφού τον βλέπεις από πίσω του είσαι. Φώναξε τον. Δεν τον φώναξε κανείς. Εγώ θέλω να έχει εικόνα και μέσα στο πούλμαν της Τουρκίας. Να παίρνει και να κοιτάει δεξιά. Και να κοιτάει δεξιά και τι έγινε. Αυτή είναι η βλακία όταν μιλάς στο κινητό. Που δεν έχει συγκέντρωση. Δηλαδή, εγώ απορώ πώς οδηγούν και μιλάνε στο κινητό. Ναι. Πιστεύεις, ανησύχησαν δύο-τρεις Τούρκοι. Σου λέει, πάει, τελείωσε η ζωή μας. Κάνε χαζό, μην κάνε κανένα βόμβα. Να σου πω κάτι, το έχω πάθει πρόσφατα αυτό, μην κουρδεύετε. Γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Σβητέσαι και το κάνει στην Τρίπολη. Εγώ το πάθησα στο σούπερ μάρκετ, ακόμα χειρότερα. Τι σου πήγε σε λεωφορείο στο σούπερ μάρκετ, αντί για τον μπακάλικο. Έχει στη γειτονιά μου, πάντων, γίνεται να κάνει σούπερ μάρκετ. Δεν το ήξερα εγώ. Πήγε στο γιαπί. Και μπαίνω, μιλάω στο τηλέφωνο, τα ακουστικά κανονικά. Μπαίνω με φόρα. Σκέφτομαι σε ποιο διάδρομο θέλω να πάω, γιατί τα ξέρω τόσα χρόνια. Πηγαίνω εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι καταστραμμένα όλα. Και αφού μπαίνω μέσα, έχω φτάσει τέρμα διάδρομο, που δεν υπήρχε διάδρομο, κοιτάω μπροστά μου, με κοιτάνε 10 μαστόρια.
Μου λέει κάνουμε ανακαίνιση, έχει ταμπέλα απ' έξω. Τεράστια ταμπέλα. Τέτοια. Σαν τον πάρει μα. Κάνε το εικόνα, Σταύρο. Τα μαστόρια εκεί που δουλεύουν να μπαίνει η αγάπη μέσα. Μιλούσε κιόλα, ρε. Άνετε, ω. Εντάξει, οκ. Δεν είδε ότι υπήρχε μια καταστροφή. Δεν είδε τίποτα, δεν κοίταζε μπροστά μου. Γι' αυτό σου λέω, γίνεται αυτό. Άμα μιλούσα στο κινητό, ήμουν απορροφημένη. Του Βιντέσκι, το δικαιολογώ γιατί άντε καινούργιο στη χώρα, πια Τρίπολη, ποιο πάω. Και του Σιώπη το δικαιολογεί γιατί το Πούλμαν δεν έχει κάτι. Όχι, απλά είναι μόνο κόκκινο. Εντάξει, μπορεί και το. Πού ξέρει, εθνικιστή ήταν το δικό μα, δεν ξέρω. Μπλε. Ήταν... Όχι, μπλε από σιγά μην τα μπλε, μωρή Σταύρο. Γιατί δεν πει. Στην Ατάλια γίνει το φιλικό. Ένα νορμάλ Πούλμαν θα ήταν. Δεν θα ήταν τη γαλανόλευκη. Άντε, γεια. Τι θα ήταν. Μετά πολλά. Ωραία. Παίζει Ελλάδα Τουρκία. Ναι. Δεν παίζει το Πούλμαν τη Τουρκία. Δεν είχε κάτι επάνω. Έτσι μα πήραν την πόλη. Βγήκε ο άλλο από την Κερκόπορτα, ξέχασα την κλίση. Δεν είχε κάτι επάνω, εγώ με το σιώπη είμαι. Τέλο πάντων, το έπαθα. Ρε, τι πάρα σου λέω. Εγώ κλαίω. Δεν είχε κάτι επάνω του Πούλμαν. Τέλο πάντων. Απλά λοιπόν. Είναι το ωραίο είναι το μετά που το παίζει τόσο άνετο. Ότι σαν να μην έγινε κάτι. Το έκανε και επίτηδε τύπου. Όχι, ρε, δεν το ξάνετο. Λέει, έκανε έτσι. Έκανε εδώ το χέρι. Το κάναμε και αυτό. Πάμε παρακάτω. Έδειξε μια εμπειρία στη βλακία. Δηλαδή έχει κάνει κι άλλα σίγουρο. Σίγουρο. Ο Σιώπης είναι γνωστός για τα αντισύματα που κάνει πάνω απ' όλα. Κάνει αντισύματα πολύ μπροστά, ρε παιδί μου, που λέμε ένα. Εντάξει, τώρα έγινε και αυτό. Δεν είναι και Κενάν. Πω, πω, έχω να σας δείξω πάλι κάτι. Για Κενάν. Δεν μαζί, τα έχουμε δει όλα με τον Κενάν. Φίλος μου, αλλά με εκνεύρισε το πρώτο παιχνίδι με τη Λάρισα και δεν έχουμε μιλήσει από τότε. Καλά, τώρα με έχει νευριάσει. Θέλω να τα τέτοια λίγο μαζί του. Ωραία. Τώρα από ότι ήταν στην Ολλανδία, διακοπές. Σε όχι. Η Ολλανδία πήγε διακοπές στον Παλκάνο. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πάμε στο διάλειμμα. Παρασκευή 7 Ιουνίου, Σάββατο 8, οι δύο επόμενες παραστάσεις στο Θέατρο Βεργίνα, ο λαός τραγούδι θέλει. Το μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου. Με Άγγελο Διονυσίου, Στέλιο Διονυσίου και Διαμαντή Διονυσίου, κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας. Ticketservice.gr, καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 217-234-567 και φυσικά στα ταμεία του Ρίζεσι Καζίνο όλο το 24ωρο. Είναι οι δύο από τις συνολικά 4 παραστάσεις που απομένουν, δεν ξέρω αν υπάρχει παράταση, το μεγάλο αφιέρωμα στον μεγαλύτερο ίσως λαϊκό τραγουδιστή, τον Στράτο Διονυσίου. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη, κάθε οικονομική δυνατότητα, είτε για ανακαίνιση του σπιτιού σας, είτε για την ανακαίνιση του επαγγελματικού σας χώρου. Οι καλύτεροι συνεργάτες θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα Εθνικής Αντιστάσεως 171. Στο Φίνικα, τα νέα γραφεία της Αναδομό και φυσικά η στοίχημα είναι μαζί μας. Έχουμε επιλογές ακόμα και αυτό το διάστημα. Είτε για μακροχρόνια, για Super League, είτε για. Ποτέ δεν τελειώνουν οι επιλογές, αγάπη. Στο στοίχημα. Έχει εθνικές ομάδες για τα προκριματικά. Έχει διάφορα πρωταθλήματα Σουηδία, Δανία, Φιλανδία κανονικά. Έχει Β' Εθνική Ισπανίας. Έχει τένις Roland Garros. Έχει μπάσκετ και playoff Basket League. Έχει και Ισπανία, έχει και Ιταλία, έχει και Γαλλία και Τουρκία και τα πάντα. Έχει NBA. Έχει πολύ ωραίο παιχνίδι την Πέμπτη. Ναι. Είναι ο τελικός. Το είχαμε ξεχάσει το UEFA Nations League. Ολλανδία, Αγγλία. Ναι, το βλέπω στο Open TV. Θα 3-10 η Οράνιε, 3-25 το Χ, 2-45 η Αγγλία. Και Πορτογαλία, Ελβετία την. Τετάρτη. Έχει ακόμα επιλογές. Γενικότερα έχει. Οπότε μπαίνεις από κινητό, tablet ή υπολογιστή στη Στοίχημαν και παίζεις πολύ εύκολα και γρήγορα. Υπάρχει και το σερί το οποίο έχει επιστρέψει από το Παγκόσμιο Κύπελλο και φυσικά το live καζίνο όλη τη διάρκεια της ημέρας στη διάθεσή σου. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Ένα μήνυμα για το Σταύρο. Ο 162. Κόλκα, έχω παρατήσει την τηλεδιάσκεψη και σε απολαμβάνω. Σου υποσχέθηκα χθες βράδυ. Πάμε για το καλό της πόλης μας όλοι μαζί. Εννοείται ότι θα αφήσει την τηλεδιάσκεψη. Φτάνει. Δούλεψες για σήμερα και τέλος. Πάμε γραμμές 2-3-10-2-87-8-8-8 για εκλογές, για ΠΑΟΚ, για το σφαγέα της Τότεναμ. Και να μας, πούνε οι φίλοι άμα τους άρεσε η κοπέλα που μπήκε και έκανε τον ντου στο τελικό, γιατί ο Σταύρος λέει μπάζω, ο Στέργιος λέει εντάξει. Επείτε μας κι εσείς γιατί δεν... Μπάζω. 2-3-10-2-87-8-8-8. Πάρτε θέση. Μπάζω. Ξεκάθαρα μπάζω. Γιατί είναι εσύ μπάζω, θα πρέπει να πω να πει όχι. Μπάζω. Πω, πω. Έχω επίπεδο εγώ. Μάλιστα. Έχω επίπεδο. Δηλαδή δεν μπορώ να δώσω credit σε αυτό το επιθετικό marketing τη Κυταρίτιδας. Τι άλλο να ακούσουμε, δεν μπορώ. Εντάξει. Όλο ο πλανήτη αποθεώνει. Εσύ όχι και εσύ λες
Εντάξει, okay. Αγάπη, τα στάνταρ μας είναι πολύ ψηλά. Αν νομίζεις εσύ ότι η Miss Gel, γιατί έτσι πήγαινε πάνω κάτω. Ωραία. Η Miss Gel. Η Miss Gel. Θα μας εντυπωσιάσει. Έχουμε δει πολύ καλύτερα πράγματα στη ζωή μας. Η κοπέλα μου έβγαλε πολλά λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει. Έβγαλε πολλά λεφτά. Αλλά δεν ήταν για να τρέχει ανέμελη σε ένα γήπεδο με 80.000 κόσμο. Με τέτοιο μαγιό. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι και με οποιοδήποτε μαγιό. Και με βράκα. Μινέρβα. Με την κιτρινίλα μπροστά. Να έτρεχε. Καλό μεσημεράκι. Καλό μεσημεράκι. Εντάξει, μιλάμε για μια θλιβερή προσωπικότητα. Μόλις είδε τη άρεσε. Τη ρίξαν και το Instagram. Ναι. Ρε λεφτά πήρε η κοπέλα. Άστο. Καλοφάγωτα. Καλοφάγωτα, αλλά ξέρεις, το Instagram θεωρεί ότι είναι επιθετικό μάρκετινγκ αυτό. Φυσικά. Και το ακυρώνει. Πήρε 1,5 εκατομμύριο καθόλου σαλιάριδες ανά τον πλανήτη. Καθόλου, όχι. Καθόλου σαλιάριδες. Σε μία ώρα μέσα. Ναι. Κέρδισε πλέον 100.000 followers, νομίζω. Σε μία ώρα. Γραμμή. Τέλος πάντων, ας πάρουμε την πρώτη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Γεια και χαρά και στους τρεις τους χαρούμενους. Δηλαδή, πραγματικά το ευχαριστιέμαι, ρε παιδί μου. Το πρωί έχουμε ένα χαρούμενο, μετά το μεσημέρι έχουμε άλλο χαρούμενο. Ενδιάμεσα έχει και κάποιους μπουκωμένους. Εντάξει, δεν συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Ναι. Και εδώ και πολλούς μήνες γίνεται. Και, ναι, 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 δεν πειράζει. Αλλά το εντυπωσιακό είναι, δηλαδή κάπου ξεκαθαρίζει η εικόνα. Η Αθήνα, η Αττική μάλλον, έχει μια πιάτσα. Μια πιάτσα, όχι μόνο. Πολλές πιάτσες έχει, αλλά μην το αναλύσουμε τώρα. Ναι. Είναι μια παρέα, ναι. Μια παρέα. Και οικονομική πιάτσα. Δηλαδή είναι όλοι οι οικονομικοί, οι δυνατοί οικονομικοί παράγοντες, όλοι κάτω στην Αττική. Έρχεται ένας και αντί να πάει στην πιάτσα, πάει σε ένα άλλο μέρος μακριά, 500 χιλιόμετρα. Αυτό χαλάει την πιάτσα. Δηλαδή δεν μπορείς εσύ τώρα να κάνεις τη διαφορά, να φτιάξεις ένα εμπορικό κέντρο, αφού βλέπεις ότι όλοι στην αγορά τα μαγαζιά είναι εκεί πέρα, εσύ που πας και ανοίγεις τώρα. Και αυτό είναι, δεν είναι τυχαίο δηλαδή, πιστεύω ότι είναι απόλυτα λογικό. Όταν κάποιος χαλάει τη βιάτσα, θα τους έχει απέναντι. Και αυτό που συνέβη χθες ήταν η άμυνα αυτών που ζουν στο μέρος που είναι πίσω από τον ήλιο, στο μέρος που όταν γίνεται χαλασμός και πλημμυρίζει δεν υπάρχει τίποτα στις ειδήσεις, ενώ εκεί πέφτει μια βροχούλα και γίνεται χαμός, αναλύσεις, κόντρα αναλύσεις, είναι ο τρόπος που εμάς μας έχουν μάθει. Μας έχουν μάθει και εντάξει, δεν βαριέσαι, παραπονιέστε λέει, είστε πολύ αρνητικοί, δεν ξέρετε τι θέλετε. Όταν όμως αρχίζουμε και ισχυροποιούμαστε, τότε τους κακοφαίνεται. Τότε αρχίζουν και ζορίζονται και σφίγγονται. Και σε αυτό το σφίξιμο λοιπόν το πήρανε και το μήνυμα το χθεσινό. Το χθεσινό μήνυμα ήταν καταπληκτικό, παιδιά. Δηλαδή το να πάει ένα 53% ομαδικά σε κάποιον που ήταν δεύτερος είναι καταπληκτικό. Μπορεί να είναι συγκυριακό, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι. Δηλαδή πολλοί κόσμος που ψήφισε και άλλους, δεν πήρε καθοδήγηση, απλά ήθελε να μην βγει αυτός που μας έβριζε στα μάτια μας μπροστά. Αυτός ο οποίος προκαλούσε, ηρωνευόταν, αυτά είναι τραγικά. Δηλαδή τι είσαι, είσαι ο φυτευτός που σώνει και καλά πρέπει να βγεις. Όχι ρε φίλε, δεν θα γίνει έτσι. Και έτσι νομίζω ότι πραγματικά είναι πολλές φορές που έχει γίνει. Παλιά ήταν ένας φατούρος που ήταν εδώ στο πανεπιστήμιο και αυτοί πάλι φυτευτό πήγαν να βάλουν και δεν τους έπιασε. Έχουν κάνει και άλλες τέτοιες κινήσεις, ποτέ δεν έπιασε. Η Θεσσαλονίκη συνειδητά λειτουργεί και πραγματικά οι Θεσσαλονικείς μπορεί να ψηφίζουν όπως λέτε δεξιά κατά πλειοψηφία, όμως όταν έχει να κάνει με την διαφορετικότητα της αντίληψης, πιστεύω ότι χάνονται και οι ομάδες, χάνονται και οι παρατάξεις και τα πάντα. Και έτσι τέλος καλό όλα καλά. Για μας τουλάχιστον. Γεια και χαρά. Γεια. Συνέχεια.
Γιατί Σταύρο και Αγάπη, η Θεσσαλονίκη ξέρει όπως διαβάζω. Ναι, ανέβηκε το blog μου. Ναι. Μόλις. Μπείτε να το διαβάσετε. Σε Sport DNA, σε λίγο και σε πάω στον ΠΑΟΚ 24. Έχει γράψει αρκετά. Όχι βέβαια 6.500 λέξεις. Όχι, εντάξει. Δεν ξεπέρασε συνάδελφο που έγραψε η Post 5.000 λέξεις, 6.000-7.000. Όχι. Ναι, είναι λίγο πιο ευέλικτο το άθρο μου. Και επίσης αυτό είναι blog. Ναι. Δηλαδή έχει την ευκαιρία να γράψει και 15.000 λέξεις αν θέλει. Ναι, θα το διαβάσει κανείς όμως. Καλά, λέμε τώρα. Ναι, είναι blog. Μπορεί να γράψει όσο θέλει. Ναι. 2-3-10-2-87-8-8-8. Ορίστε, στο Champions League έχουμε γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες τις παιδιά. Τι γίνεται. Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά. Από χθες και λίγο καλύτερα. Mm. Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ταχιάου, ο οποίος δεν έκλεισε το στόμα του περιμένοντας δύο εβδομάδες για να πει όσα ήθελε να πει και τα είπε εκ των προτέρων. Mm-hmm. Και έτσι μάθαμε και εμείς τι ακριβώς σκέφτεται, διότι θα μπορούσε κάλλιστα να μην μιλήσει ο άνθρωπος, να πει αυτά που ήθελε να πει, τα οποία θα ήταν πιο εύπεπτα, θα έβγαινε πανηγυρικά και μετά, άμα το γυρνούσε το έργο, δεν χάνεται ποδαράκια. Απλά είχε αυτή την έπαρση που έχει ο χρηματοδότης της Νέας Δημοκρατίας και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας λόγω των δημοσκοπήσεων, την παρέλαβε και ο Ταχιάος, την έβγαλε και έφαγε τα μούτρα. Αυτό ήταν το όλο story. Δεν χρειάζεται παραπάνω να το αναλύσουμε. Όλα καλά. Θα του πάω. Πιάνουμε πάω τώρα ή πιάνουμε. Βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, παρακαλώ το Θεό σιγά σιγά να αρχίσουν να βγαίνουν οι ανακοινώσεις ότι πάει πάω και ευχαριστεί τον Σάχο, ευχαριστεί και τον Γκάνιας και τους εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους. Μπας και σιγά σιγά αρχίσουν να έρχονται παίκτες καλύτεροι και πάει λίγο μπροστά η ομάδα, παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι καλή είναι η ομοιογένεια. Ο Λουτσέσκου μπορεί να θέλει να δουλεύει με τους ίδιους και τους ίδιους για χρόνια, αλλά με τα ίδια υλικά, παιδιά, θα φτιάξει την ίδια συνταγή. Η συνταγή αυτή ήταν πολύ επιτυχημένη στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι φέτος θα τα ξανακαταφέρουμε την ίδια συνταγή, γιατί ο άλλος οργανώνεται και μέσα και έξω και παίρνει και καλούς παίκτες, ειδικά αν πάρει και τον Μπέρκ. Θα είναι σφιχτό το πρωτάθλημα. Είναι μια μεταγραφή που ήθελα εγώ να την κάνουμε τώρα μεταξύ μας που τα λέμε. Τον Μπέρκ. Για να μην τον πάρουν αυτοί. Φίλε, εγώ τον Μπέρκ έχω λυσάξει, το έχω. Θα μου πεις και τι με νοιάζει με ένα που λύσαξες εσύ. Λύσαξα από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερο να τον πάρουμε εμείς, γιατί το παλικάρι σε δύο χρόνια θα βάλει 60 γκολ. Γιατί να τα βάλει στον Ολυμπιακό και να μην τα βάλει σε εμάς. Έτσι είναι. Και κακά τα ψέματα, αισθάνομαι ότι αν τα βάλει στον Ολυμπιακό τα 60 γκολ, ξεκινάμε handicap. Γιατί πέρσι το πρωτάθλημα το έχασε, γιατί δεν μπορούσε να βάλει τα εύκολα γκολ. Τώρα, αν είναι 32-33, λίγο με νοιάζει, παιδιά. Παίκτες για μεταπολιτική αξία έχω από πίσω ένα σωρό. Δεν ψάχνω και τρίτο επιθετικό εκεί μπροστά που να έχει 25 χρονών να είναι για να τον πουλήσω. Τέλος πάντων, για μένα όλο το κλειδί και οι μεταγραφές όλες περιστρέφονται γύρω από τη μεσαία γραμμή. Αν εκεί ο ΠΑΟ καταφέρει να αλλάξει επίπεδο, η ομάδα θα πάει και μπροστά και θα έχει και καλές πιθανότητες για τη Champions League. Η ομάδα πρέπει σιγά σιγά να κάνει το Λουτσέσκου λίγο στην άκρη, γιατί το παλικάρι θέλει να έχει τους ίδιους και τους ίδιους, αλλά δουλειά δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Πρέπει κάποια στιγμή να φέρουμε καλύτερους. Και να αναγκαστεί να τους μοντάρει. Τι με νοιάζει. Προπονητής είναι, παιδιά, να αναγκαστεί να τους μοντάρει. Τέλος πάντων, άντε να περιμένουμε, γιατί βιάζεται εσείς τα πρωτοσέλιδα, έρχονται και ακόμα δεν έχει έρθει κανένας. Θα έρθουν όλοι, μην αγχώνεσαι. Θα έρθουν, ρε φίλε, φυσικά θα έρθουν, αλλά ξέρεις τώρα για εμάς τους άρρωστους που έχουμε το F5 αγκαλιά, είναι λίγο δύσκολα. Να είστε καλά όλοι και να τα ξαναλέμε, παιδιά. Γεια σας. 2-3-10-2-87-8-8-8. Διαβάζαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Κονσεσάου ήταν υποψήφιος για τη Λάτσιο, στο πλαίσιο των αλλαγών που περιμέναμε στην Πόρτο και όλα αυτά. Αλλά φαίνεται ότι η Λάτσιο συμφώνησε με τον Ιντζάγκη. Αυτό βγαίνει στην Ιταλία τις τελευταίες ώρες. Μέχρι το 21. Για τον πάγκο της ομάδας. Άρα. Κονσεσάου. Εγώ πιστεύω στην Πόρτο θα συνεχίσει. Μην το λες. Αρέσει ο Κονσεσάου, είναι προσωπικότητα. Μπορεί να βρει πρόταση. Όχι, το θέμα ήταν ότι η Πόρτο τον είχε στην πρώτη της εξόδου. Αυτό έβγαζαν οι Πορτογάλοι. Ποιος γιατί λέει δεν ήταν ικανοποιημένοι το δεύτερο μισό της σεζόν που χάθηκαν οι δύο στόχοι. Εντάξει, χάθηκαν οι στόχοι. Αλλά προχώρησε το Champions League. Εντάξει, και μέχρι το Δεκέμβρη υπήρχε αποθέωση για τον Κωσέσα. Ξαφνικά η Πόρτο δεν τον ήθελε. Δεν είχε top παίκτες η Πόρτο αυτή τη φορά. Δηλαδή ήταν. Είχε 4-5 καλούς παίκτες αυτή ήταν. Εντάξει, και στις λεπτομέρειες το χάσαν. Το κύπελλο ειδικά στα πέναλτι από τη Sporting. Το χάσαν όμως. Ναι, αυτό μένει στο τέλος. Και εμείς στις λεπτομέρειες πήραμε.
Το τρίτο στη σειρά και να ζούμε. Εντάξει, εκεί. Εμείς με Κωνσταντινίδη μας το στηρίζουμε. Όπου και να είναι, καλά είναι. Έχουμε γραμμή. Όχι, περιμένουμε. Λοιπόν, τι άλλο διάβαζα και ήθελα να το σχολιάσω. Περίμενε, αγάπη, το σχολιάζει μετά. Έλα. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Σταύρο. Πού είσαι, αγοράκι, μέσα στην ενέργεια σε κουβού. καλά. σκέφτηκα κάτι. Όπα, 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 μην τα κάνεις απότομα αυτά. Στα τέρμι των εκλογών, για λίγους ψήφους, ναι, η ψήφος, ο Δήμος χάθηκε. Όχι για δύο ψήφους, για δύο σημαίες. Αυτό ρε παιδιά ήθελα να πω. Έτσι, έσκασα. Εχθές εγώ ψήφιζα, μιλάμε τώρα από αλυσίδα και προς τα αριστερά, ας πούμε, προς Χαριλάου. Μου λέει τον Καρτάση, μου είπα Σχάρης, τον ξέρεις. Μου λέει την ώρα που θα ψηφίσεις, χώσε λέει και μια παλάμη χερούκλα, λέει, μέσα στα σκουπίδια. Και κάνω ένα κάλο. Βγάζω 12 ψηφοδέλτια. Μα την Παναγία ρε παιδιά, ήταν τρία ζέρβας. Όχι, το ανάποδο. Δηλαδή είχαν ψηφίσει 11 ζέρβα και 3 σταχιά, ας πούμε. Από πού να το πιάσουν, όποιες περιοχές, παιδιά, να το πιάσουν. Δηλαδή, έχουν και περιοχή για να το πιάσεις, το ίδιο βγαίνει. Έχει, δηλαδή έχει σπάσει κάποιος ορμήτες, δηλαδή. Εξαγνήσια. Επίσης όμως τώρα αρχίζουν τα πλέον επικίνδυνα, Σταύρο, εσύ θέλω να τα ψάξεις δημοσιογραφικά. Έχει πάρει όλα, ΣΕΒ, ΜΕΒ, αν βγει η κυβέρνηση, αυτόν τον φοβάμαι τρομακτικά. Εγώ το λέω, μα πρώην παραδοσιακός δεξιός, θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι είναι για το κόλλο του ΠΑΟΚ βασικά θα ψηφίσω, δεν λέω και τι θα ψηφίσω. Δεν ξέρω ότι είναι για το γάλο του ΠΑΟΚ. Απλά τα έχει πάρει όλα. Αυτό με τρομάζει, ο Σταύρο. Στο αυτό που τα παίρνει όλα, στο τέλος μπερδεύεται και ξέρει τι παίρνει. Όχι τώρα, πριν καμιά τετραετία. Γι' αυτό η ζωή κύκλους κάνει. Δεν είναι ένας θα βγει τώρα, ο άλλος θα βγει μετά. Όχι για Θεσσαλονίκη, τα έχει πάρει όλα. Γενικά, στην Ελλάδα, ναι, άλλο σου λέω. Ναι. Μην αγχώνεις. Έλα, φιλιά. Άντε, καλή Ντάγκλα. Ντάγκλα. Τι άντρο, αφού αρχίσω και τις δίνω και εγώ τώρα μαζί του. Άρα δύο λεπτά, μα ήταν, θα πούμε ένα έτσι κραπ. Ωραίος. πάω ξάκι. Χορηγούς. Ωραία, είχα λαρίθμη. Τα Νάκ είναι μαζί μας. Ο Σταύρος έχει πάει το τελευταίο καιρό, καθημερινά νομίζω είσαι εκεί πέρα, Σταύρο. Είτε για αθλητικά παππούς, είτε για καθημερινά, είτε για το γάμο, είτε για όλα. Και εμείς φυσικά έχουμε πάρα πολλές επιλογές εκεί. Υπάρχουν και πάρα πολλά καταστήματα και πλατεία για Σοφίες και Mediterranean Cosmos και Τσιμισκή με Αριστοτέλους και Ελευθέρωση Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν. Πολλά στόκ με πάρα πάρα πολύ καλές τιμές από ό,τι έβλεπα, Στέργιο. Πραγματικά μέχρι πολύ και 70% προσφορές. Φαντάσου δηλαδή τι τιμές, για τι τιμές μιλάμε και φυσικά nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Ο πιο εύκολος τρόπος, κάνεις αγορές μέσω ίντερνετ και όλα έρχονται στο σπίτι σου. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα και το Data Labs που ξεκίνησε από τον Ιούνιο μια πολύ μεγάλη προσφορά στα Data Labs. 30 tablets MLS δωρεάν σε όσους κάνετε εγγραφές εντός Ιουνίου σε ένα από τα πολλά τμήματα που έχει το Data Labs. Πληροφορική και ΑΣΕΠ, μηχανογραφημένη λογιστική, γραμματιακή υποστήριξη, δίπλωμα τεχνικού δικτύου, γλώσσα προγραμματισμού, δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και άλλα πολλά. Για πληροφορίες στο 2310-22-29-62 ή περάστε μια βόλτα Εθνικής Αμήνης 14α. Ή αν δεν θέλετε ούτε το ένα ούτε το άλλο, μπαίνετε στο datalabs.edu.gr και βλέπετε ποιο ακριβώς πρόγραμμα έχει και σας βολεύει ανάλογα με το επάγγελμα είτε που έχετε είτε που θέλετε να ακολουθήσετε. Και φυσικά, Φτίκας, Πλακάκια και Ήδη Γηνής, η καλύτερη επιλογή για αυτούς που θέλουν να ανανεώσουν το μπάνιο τους, με πολλές και νέες προσφορές επιλεγμένα είδη, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και φυσικά με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας, τηλέφωνο 2310-905-503 ή Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο 20 λεπτό για το πρώτο ΠΑΟ 24 του Ιουνίου, αγάπη. Καλό καλοκαιράκι σε όλο το παρεάκι. Και καλή εβδομαδούλα. Καλή εβδομαδίτσα και εβδομαδούλα. Και χαρούμενη Δευτέρα και ό,τι θέλετε εσείς. Και τι άλλο, βάλουμε κάτι άλλο μέσα. Όχι, καλή εβδομάδα. Χαρούμενη Δευτέρα. Δουλίτσες να γίνονται, Στέργιο. Δουλίτσες να γίνονται. Όρεξη για δουλειά να υπάρχει. Ναι. Σε όλους και σε όλες. Και όλα θα γίνουν. Υπάρχει και
συλληπιτήρια ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τον Γιώργο Ξενίδη, ναι, που έφυγε σήμερα τα ξημερώματα σε ηλικία μόλις 45 ετών από ανακοπή καρδιάς. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Γιώργου Ξενίδη για τον αδόκητο χαμό του. Καλό ταξίδι. Πολλές οι αρνητικές ειδήσεις το τελευταίο. Πολύ στενάχωρο. Αυτές οι μέρες. Για ένα παιδί που έπαιξε σε Ηρακλή, σε ΑΕΚ. Ιωνικό. Και όταν φεύγει ένας άνθρωπος σε ηλικία 45 ετών. Εντελώς ξαφνικά. Ναι. Είχαμε και το θάνατο του Ρέγες. Έσκασε το λάθος. Το Σάββατο. Διάβαζα σήμερα το πρωί. Ναι. Χρησιμοποίησε αμάξι που το είχε καιρό σε κάποια αποθήκη, σε κάποιο γκαράζ, κάτι. Δεν το χρησιμοποιούσε τέλος πάντων. Δεν είχε ελέγξει τα λάστιχα. Ανέπτυξε πολύ μεγάλη ταχύτητα και έσκασε το λάστιχο. Και τα λάστιχα να έχει ελέγξει η αγάπη, όταν τρέχεις με 237 χιλιόμετρα την ώρα, νομίζω ότι προκαλείς την τύχη σου. Και μαζί και δύο ξαδέρφια του ήταν μέσα στο αμάξι από ό,τι έχουμε διαβάσει. Εντάξει, τραγική. Ασφαλώς είναι πολύ τραγική είδηση. Τραγική είδηση, πραγματικά. Αλλά θα πρέπει να έχουμε όλοι, όσοι οδηγάμε, τη λογική να μην πηγαίνουμε τα αυτοκίνητα στα όρια τους. Ναι. Και δεν υπάρχει λόγος. Και αυτή η έπαρση αρκετών ανθρώπων που έχουν γρήγορα αυτοκίνητα και ακριβά. Οκ. Okay. Καταλαβαίνω γιατί γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω γενικότερα τι εξυπηρετεί. Πολύ στεναχωρήθηκε και του Ρέγγες το Σάββατο το μεσημέρι, το γνωστοποίησε σε Βίλη. Αλλά ξαναλέω, όταν έχεις οικογένεια και παιδιά, αλλά και να μην έχεις, καθώς υπάρχουν και άνθρωποι που οδηγάνε από την άλλη πλευρά, να ναι, τρέχεις με 237, δεν ξέρω. Κρίμα για τον Ισπανό, πολύ νέος. Και είπαμε για την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τον Γιώργο Ξενίδη, ο οποίος συνδύασε το όνομά του φυσικά με τον Ηρακλή. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, Στέργιο. Ναι. Στην ΑΕΚ είναι σε πρώτο πλάνο ο Πόνσε. Ωραία. Πώς μπορεί όμως να μείνει ο Πόνσε στην Αθήνα? Να μην θέλει λεφτά. Πρώτη επιλογή αυτή. Δεύτερη επιλογή. Να θέλει λίγα λεφτά. Συλλογικό. Τρίτη επιλογή. Τρίτη δεν ξέρω. Να πει ναι, να βάλει πλάτη, μια... να κουβαλάει τσιμέντο στην Αγία Σοφιά. Στα ρεπό του, ξέρω εγώ. Να πει ναι σε μια μείωση, Στέργιο. Ή η Ρώμα να πει ναι σε νέο δανεισμό. Ναι. Για ένα ακόμα χρόνο. Γιατί τώρα να το δώσουμε το 1,2 για την ακρίβεια, Στέργιο, είναι δύσκολο. Για τον Πόνσε. Και στην τελική, ας πει ναι. Και ας παίξει με λιγότερα, ρε φίλε. Γιατί όχι. Στην ΑΕΚ θα παίξει. Επειδή είναι ο Πόνσε. Δημοψήφισμα, μια που πιάσαμε τη πρωτεύουσα. Ναι. Θέλει την Χριστίνα Τσιλιγκύρη του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού να είναι η νέα υφυπουργός αθλητισμού. Σε περίπτωση που εκλογή Νέα Δημοκρατία. Ακούγεται, φοβερό, ακούγεται μέρες αυτό. Ναι. Έχει ξαναγραφτεί αυτό. Mm-hmm. Πέρα από δημοψήφισμα. Εμένα δεν μου κάνει και τόσο τύπος. Υποψήφια βουλευτή στη Β' Πειραιά. Σου κάνει πολύ η κυρία Τσιλιγκύρη, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Την αλαζονία γενικότερα της Νέας Δημοκρατίας, εγώ μπορώ να πω ότι την ξέρω. Άλλος μπορεί να έχει αντίθετη άποψη μαζί μου. Οκ, okay, ναι, σεβαστό είναι αυτό. Αλλά εγώ έχω αποκρισταλώσει άποψη εδώ και χρόνια. Και από την προηγούμενη θητεία. Λίγο να το παρακολουθεί, καταλαβαίνει. Από την προηγούμενη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, όπου υπήρξαν 2-3-5 άνθρωποι που τελικά πιάστηκαν να κάνουν κάποιες παρανομίες. Ξαναλέω, την αλαζονία τουλάχιστον είναι σήμα κατά τεθέν του Βαγγέλη Μαρινάκη, βασικού χρηματοδότη της Νέας Δημοκρατίας, οπότε δεν θα μας κάνει καμία εντύπωση αν η κυρία Τσιλιγκύρη, που κατεβαίνει στην Β' Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος, να είναι η νέα υφυπουργός αθλητισμού. Έχει χρηματοδότη στον Μαρινάκη και κάποιους υπολογιστές ή κάτι χρηματιστικά. Τα οποία έκαναν 1000 ευρώ όλα αυτά μαζί. Τα βρήκε όλα, τιμή ευκαιρία και τα πήρε. Τι χρηματοδότη τώρα, εντάξει. Έκανε καλή έρευνα αγοράς. Εννοείται. Βρήκε προσφορές και δημιούργησε ένα πακέτο σε πολύ καλή τιμή. Εντάξει, επειδή εμείς θέλουμε να πάρουμε, ας πούμε, ένα λάπτοπ και κάνει όλα όσο αυτά, εντάξει, λογικό είναι, Στέργιο. Πάρε ένα τηλέφωνο τον πρόεδρο. Να ρωτήσω πού ψώνησε. Ναι, αυτό. Πάρε ένα τηλέφωνο τον πρόεδρο. Με βάση το χιλιάρικο, ας πούμε, για όλα αυτά, πιστεύω ότι το λάπτοπ μπορεί να το βρει. Δεν θες να πάρεις μαζί και ένα κλιματιστικό. Καλά, δηλαδή, όταν τρεις υπολογιστές και τρία ερκοντήσιον κάνουν ένα χιλιάρικο. Άρα, εσύ αν πάρεις έναν υπολογιστή και ένα air conditioning, σε βλέπω για 330. Ναι.
3,33. Εντάξει, πάρε ένα τηλέφωνο τον πρόεδρο. Ναι, πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Δεν ξέρω πώς, θα το προσπαθήσω όμως. Ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ πριν από λίγα λεπτά για τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Ο ΠΑΟΚ εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στο εκλεκτό μέλος του σωματείου μας, κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα, για την εκλογή του ως νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ευχόμαστε στον φίλο Κωνσταντίνο καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα για το καλό της πόλης μας. Είναι μέλος του Ερασιτέχνη ο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Και εκτός του ότι κάθε χρόνο αγοράζει εισιτήρια διαρκείας όχι μόνο για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ, γενικότερα για όλα τα αθλήματα, ανεξάρτητα αν δεν έχει χρόνο να πάει σε όλα όπως κάνουν και πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ, αλλά θέλουν να ενισχύσουν όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη, έχει διετελέσει και μέλος της διοίκησης του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ πριν από μερικά χρόνια. Λογική και αναμενόμενη ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Ναι. Για την κυρία Τσιλιγκύρη τα είπαμε. Θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα μερικώς αυτό το κομμάτι. Να δούμε λίγο τι θα προκύψει. Γιατί γίνονται διάφορα πράγματα. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Γενικότερα. Θα υπάρχει νέο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ. Ποιος ασχολείται. Αύριο. Αύριο. Θα μαλώσουν πάλι εκεί όλοι. Ναι. Όσοι είναι. Θα βγει κανένας διάλογος προς τα έξω να δούμε τι είπαν. Δεν θα βγει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και θα συζητάμε πάλι τι συζητήθηκε και πόλεμος εντυπώσεων και όλα αυτά. Η εικόνα των παιχνιδιών, των play-off, καταδεικνύει πόσο έχει συγχαθεί ο κόσμος αυτή την κόντρα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Τίποτα. Αυτός ο φαταολισμός. Λίγο στην Πάτρα είχε κόσμο. Ναι. Προχθές, στο Προμηθέας ΑΕΚ, που ο Προμηθέας έκανε και το 1-1 σειρά. Κατά τα άλλα, σήμερα που παίζουν στο ΑΚΑ πάλι θα έχει 300-300 άτομα το πολύ. Στην άλλη σειρά ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 2-0 πανεύκολα, δεν ασχολείται κανείς. Και όλα καλά. Τη στιγμή που τα παιδιά μας βρίσκονται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, πού ήταν ο Μπίσες Βαρ, στην Disneyland, κάπου τον είδα. Εγώ είδα Los Angeles. Ακπομ στο Μπαλί, με πρωινό τρέξιμο κιόλας. Τρέξιμο, ναι, τρέξιμο. Τρέξιμο και εγώ αν πήγαινε στο Μπαλί, τρέξιμο θα έκανα. Πρωί-πρωί. Προφανώς θα σκονώσω, θα κάνω τρέξιμο. Εννοείται. Πριν πας πρωινό τρέξιμο. Δηλαδή κάτι 7 η ώρα θα σκονώ στο Μπαλί, θα έκανα λίγο ένα τρέξιμο. Ναι, ένα μισάωρο. Και μετά πρωινό με μεγαλύτερη όρεξη. Ναι. Ναι. Και μετά θα ξεκινήσει η μέρα. Ναι, ρε, για να πας ενέργεια. Μάλλον στο Λος Άντζελες είναι ο Μπίσες Βαρ. Αν θυμάμαι καλά, είδα ένα post χθες. Μαζί με το Κούμπο και αυτός εκεί ήταν. Πασχαλάκης, Πέλκας, Κουλούρης, συνεχίζουμε για τις προπονήσεις. Αυτή είναι στέρια δύσκολα τα πράγματα. Για τα παιχνίδια με Ιταλία και Αρμενία. Δεν είπαμε... ξέρω πραγματικά πώς θα ξεκουραστούν οι τρεις. 10 μέρες. Άντε να πάρουν και λίγες μέρες παραπάνω, 2 εβδομάδες. Δύσκολα τα πράγματα. Όπως πέρσι ο Πρέγιοβιτς. Ναι. Ο οποίος έκανε 15 μέρες και μάλιστα σπαστές. Μια εβδομάδα πριν και μια εβδομάδα μετά. Ναι, μια εβδομάδα πριν, όντως. Οι συγκεκριμένοι τρεις δεν σταμάτησαν πριν. Ουσιαστικά το πήγαν σε ρί. Γιατί έφυγαν από Ολλανδία. Προχθές το φιλικό με την Τουρκία στην Ατάλεια. Τώρα τα δύο μάτσα αυτά. Μετά κάνα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, κάπου εκεί. Δεν έχει πάντως Μουντιάλ ή Euro να το πάρουν σε ρί και μετά. Πόσο ακόμα φτάνει. Εδώ έχουν ακόμα να παίξουν. Εντάξει. Πότε είναι το πρώτο μάτς με την Ιταλία? Κάτσε να σου πω, γιατί έχω παραδεχτεί και δημόσια ότι η σχέση μου με την Εθνική Ελλάδος χρόνια τώρα δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Μισό λεπτό. Έλα, το έχουμε. 8 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο. Α, με Σάββατο. Την Ιταλία. Ναι. Και 11 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, με Αρμενία. Άρα εντάξει, ένα εβδομάδα τελειώνουν. Εντάξει, έχουν μετά. Δύο νίκες εθνική. Τι έχουν ρε αγάπη, έχουν από τις 12 έχουν μισή εβδομάδα, μια μισή εβδομάδα. Αν πάρουν και λίγες μέρες άδεια. Δεν θα γυρίσουν τώρα 25-26. Να μείνουν 25-26 η πρώτη συγκέντρωση. Πιστεύω θα γυρίσουν κατευθείαν για Ολλανδία. Δηλαδή, μία του μήνα φεύγει ομάδα, να γυρίσουν 30. Μπορεί να γυρίσουν 30, να κάνουν και τις σηματολογικές και αυτά μια μέρα και να ανοίγουν Ολλανδία. Δεν είναι τρεις εβδομάδες γεμάτες. Δυόμιση εβδομάδες. Δεν είναι ενάμιση μήνα όπως όλοι οι υπόλοιποι, αλλά τρεις εβδομάδες, πες δυόμιση εβδομάδες είναι. Ναι. Αλλά δεν πειράζει. Δύο νίκες θα κάνει η εθνική με Ιταλία και Αρμενία. Και με Ιταλία θε νίκη. Δεν βλέπει κανένα μπροστά τη. Δεν βλέπει κανένα. Όχι. Δύο νίκες. Θε να μα δώσει και ζήτημα, αν θα δεχτεί. Δύο νίκες με no goal. Ωραία, εντάξει. Ούτε goal θα δεχτεί. Ούτε goal. Η νέα εθνική. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, Τέργιο. Χρήστε, κόψε αυτό το κομμάτι λίγο. Όχι, Χρήστο, μην το κόβει, μην κόβει τίποτα. Κόψε το γιατί το έχουμε την άλλη Τετάρτη να ακούσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Γιατί στέργιο. Υπάρχει ένα σενάριο που θέλει τον Ποτσετίνο στην
City και τον Guardiola στη Juventus. Ναι. Δεν πάει πουθενά, παιδιά, ο προπονητής. Σε εμάς θα μείνει. Σε εμάς θα μείνει. Ναι. Ναι. Έχουμε μια δουλειά να συνεχίσουμε του χρόνου. Γενικότερα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, καλό θα είναι σιγά σιγά να προκύπτουν ειδήσεις. Ναι, γιατί αλήθεια είναι ότι λίγο από τις τελευταίες ημέρες μία στασιμότητα χρόνος υπάρχει. Χρόνος υπάρχει, αλλά πότε θα βρεθούμε, αγάπη, 20 και 22 και 23 Ιουνίου, χαμπάρι θα πάρουμε. Ναι, πλάκα. Τώρα καλά είμαστε. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, κοιτάξει, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, πόσο κοιτάξει, μάλλον γκρίνιας. Καλό θα ήταν. Αλλά καλό θα ήταν σιγά σιγά να κλείνουν τα μέτωπα, γιατί είναι πάρα πολλά. Ή να ξέρεις τι σου γίνεται, ρε παιδί μου, στη μεσαία γραμμή. Που μιλάμε τώρα για Σάκοφ Κάνια, να ξέρει ότι του υπολογίσαν από του δύο ή όχι. Αν στην ομάδα ξέρουν τι γίνεται. Okay, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά επειδή λέω περνάνε οι μέρες γρήγορα, ναι. Για πότε θα πάμε τέλη Ιουνίου, για πότε θα ανέβει η ομάδα πάνω, για πότε θα έχουμε κληρώσει δεύτερου προκριματικού που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ έμεσα και πότε θα έχουμε την κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου, δεν θα πάμε χαμπάρια κάτι. Ναι. Οπότε καλό θα είναι σιγά σιγά τα μέτωπα να κλείνουν. Μέχρι στιγμής έχει κλείσει το φάκελο του Ρέι. Ναι. Πήγε στην Πατσούκα. Πατσούκα και έκλεισε και η ανανέωση του Βαρέλα. Συνεχίζει ο ΠΑΟΚ, έχει πολλούς νεαρούς με συμβόλαια. Νομίζω, αν δεν έχω χάσει κάποιο επεισόδιο, μόνο ο Κάκο έχει αποχωρήσει μέχρι στιγμής. Ναι. Οπότε, να μην τα ξαναλέμε και είμαστε κινούμε και κουραστικοί, είναι, να πω εγώ, 30 υποθέσεις εσωτερικές και να δει μετά ο ΠΑΟΚ πώς θα ενισχυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε να ξεκινήσει χωρίς πολλές κοτούρες ο Λουτσέσκου 25-26 Ιουνίου στην πρώτη συγκέντρωση και πόσο μάλλον 1 Ιουλίου που θα ανέβει η ομάδα στην Ολλανδία. Καλό θα είναι. Σε πρώτη φάση να δούμε, να κλείσει μάλλον το θέμα Σάχοφ και Κάνιας για να δει ο ΠΑΟΚ τι θα πάρει, τι παίκτη θα πάρει, αν θα πάρει έναν, αν θα πάρει δύο, τι χαρακτηριστικά θα έχουν αυτοί, πότε θα ενσωματωθούν κτλ. Κτλ. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Ξαναλέω, η προετοιμασία ξεκινάει τέλη Ιουνίου. Από εκεί και πέρα όμως, κάθε μέρα που θα περνάει θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως είδαμε και φέτος, όταν πας σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, τα πάντα κρίνονται στις λεπτομέρειες και οι λεπτομέρειες καθορίζονται με την καθημερινή δουλειά. Και έχει σημασία αν θα έρθει ένας παίκτης 10 Ιουλίου ή αν θα έρθει 15 Ιουλίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πρέπει να ρυθμίσει και την τελευταία λεπτομέρεια πριν μπει στη μάχη του τρίτου προκριματικού γύρου για να μην ξαναλέμε αγάπη, ατυχία και λίγο έλλειψε και εντάξει. Εντάξει, πρέπει να δεν πρέπει να αφήσει τίποτα στην τύχη βασικά. Πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος τότε. Και αυτό συνεπάγει ότι όποιο παίκτη έρθει θα πρέπει να έχει προσαρμοστεί για να δείξει 5 πράγματα. Από τη στιγμή που υπάρχουν όμως οι μηχανισμοί και τα χρήματα και όλες τις προϋποθέσεις, νομίζω πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι απόλυτα έτοιμος στο ιδανικό. Αυτό λέμε. Και όχι ούτε καν όσο πιο έτοιμος γίνεται. Να είναι απόλυτα έτοιμος. Ναι. Και μετά, όταν μπει στη μάχη του τρίτου προκριματικού γύρου και αν όλα πάνε καλά και το playoff, ασφαλώς και θα χρειαστεί την τύχη. Αλλά πρέπει να κάνει την πλευρά σου ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, να είσαι έτοιμος. Και αν έχει μετά την τύχη σύμμαχο, θα είναι ό,τι καλύτερο. Το κλειδί είναι να έρθουν γρήγορα παίκτες και να είναι κανονικά στη διάθεση του Λουτσέσκου στην προετοιμασία. Γιατί εκεί είναι ουσιαστικά που θα του περάσει η φιλοσοφία του και όσα θέλει στο γήπεδο. Και εκεί είναι που θα δοκιμαστούν και οι παίκτες θα μπουν σιγά στο κλίμα μέσα από τα φιλικά, μέσα από όλα αυτά. Τώρα, αν έρθει δεν θα έχει κλείσει το ρόστερ. Δεν θα έχει κλείσει προφανώς και 15 Ιουλίου. Καμιά ομάδα δεν κλείνει το ρόστερ 15 και 20 Ιουλίου. Καλό θα είναι όμως να το έχει κλείσει κατά 95% να πω εγώ. Για μένα καλό θα είναι να έχεις σίγουρα επιλογές στη μεσαία γραμμή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχεις. Έχεις έναν σίγουρο το Μίθις και τίποτα άλλο. Γιατί ο Μαουρίσιο και ο Φέρμπλουμ δεν θα είναι διαθέσιμοι για τα μάτσα εκείνα, 5 και 6 Αυγούστου. 100%. Οπότε αυτή τη στιγμή η γραμμή που σε καίει είναι η μεσαία γραμμή. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Να ξεκαθαρίσει λίγο και το τοπίο. Γιατί είναι αλλιώς άμα δεν μείνει ούτε Σάκοφ ούτε Κάνιας. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει δύο παίκτες, λογικά πάντα, για τη μεσαία γραμμή. Γιατί και αριθμητικά δεν βγαίνει. Είναι αλλιώς αν έχεις κλείσει έναν από τους δύο και ψάχνεις έναν ακόμα. Έχουμε εγώ, πει ναι. του Σίλβα ότι έχει παγώσει. Εκεί είναι το ενδιαφέρον το μεγάλο, στη μεσαία γραμμή. Γιατί ούτε αριθμητικά δεν βγαίνει αυτή τη στιγμή. Θα προσθέσω όμως το εξής. Εννοείται πως η μεγαλύτερη σημασία έχει η μεσαία γραμμή. Αλλά γιατί να πας σε 4 μάχες στο Champions League
με Πέλκα, Μπίσες, Βαρλιμιό, Ζαμπά. Γιατί μάλλον όλοι καντουρία από ότι. Ναι, δεν νομίζω να συμβαίνει. Ναι. Γιατί να πας με αυτούς που σαφώς και είναι καλοί παίκτες και να μην έχεις και έναν καλύτερο από αυτούς, ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά σε ένα ματς είτε του τουρ προκριματικού είτε των play-off. Ναι, άλλο αυτό. Δεν είπα εγώ ότι πας μόνο για έναν. Σαφώς και η μεσαία γραμμή έχει μεγαλύτερη εκεί, ανάγκη. Ναι, αυτό. Γιατί εκεί είναι αριθμητικά. Αλλά θα πρέπει και στις θέσεις των εξτρέμων, ακόμα και στον επιθετικό, ο ΠΑΟΚ να έχει κάνει και καλύτερες κινήσεις. Εσύ, αλίμονο, αν φτάσουμε 15-20 Ιουλίου και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μία κίνηση για ένα μέσο, θα υπάρχει θέμα προφανώς. Αλλά εκεί είναι το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα φτάσουμε μέσα Ιουλίου και δεν θα έχουν γίνει 2-3 κινήσεις. Αν ο ΠΑΟΚ έχει, ας πούμε, 5 κενά, θα πρέπει να έχει κλείσει τα 3 ή τα 4, θα πω εγώ, φυσικά, μέχρι 5, 6, 7, 8 Ιουλίου, 10. Μα φυσικά γίνεται. Να έχει ένα μήνα μπροστά του Λουτσέσκου. Το λες κιόλας ότι είναι ο επόμενος σου στόχος. Το ζητούμενο είναι για να ανέβεις σκαλοπάτι και να προοδεύσεις την επόμενη σεζόν μετά από ένα double, πρέπει να μπεις στο κάδρο η Ευρώπη. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι ξεκινάω βλέποντας και κάνοντας. Όχι, πρέπει από τα πρώτα παιχνίδια, γιατί θα είσαι έναν καλό αντίπαλο απέναντί σου, να είσαι έτοιμος. Και το είμαι έτοιμος σημαίνει ότι έχω επιλογές. Εννοείται πως για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα παιχνίδια. Δεν μπορείς να βασιστείς σε κάτι. Προφανώς και ήταν μεγάλη ατυχία με τον Μαωρίσιο, τον Βέλμουν και τον Βιερίνια. Αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να ζήσει με αυτό και το ξέρω εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι K3 knockout. Ναι. Γιατί για τον Βέλμουν, okay, υπάρχουν κάποιες ελπίδες να επιστρέψει λίγο νωρίτερα. Γιατί πάει καλά το τελευταίο διάστημα και ανεβάζει τροφές, αλλά δεν θα είναι έτοιμος εκεί. Υπενθυμίζω, πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να είναι η Λίγκον από τη Μάλτα. Από τον Κιβραλτά, συγγνώμη, ή Σάντα Κολόμα από την Ανδώρα, mm-hmm, που θα είναι οι πρώτες ομάδες που θα παίξουν στον προκαταρκτικό γύρο ουσιαστικά. Αλλά στον πρώτο προκριματικό γύρο, ομάδες που λογικά θα περάσουν στον επόμενο, ή τέλος πάντων οι δυνατές ομάδες είναι η Κλούζ από τη Ρουμανία, η ΑΕΚ στο Χόλμης, η Καραμπάκ, η Λουντογκόρετς από τη Βουλγαρία, Ερυθρός Αστέρας, Σέλτικ, Μπάτε Μπορίσοφ και μετά κάποιες ομάδες που σίγουρα. Δεν θα προβληματίσουν τον ΠΑΟΚ, όπως η Αστάνα, η Παρτιζάνη από την Αλβανία, η Βαλούρα από την Ισλανδία. Αλλά ξαναλέω, αυτές μάλλον δεν θα περάσουν ούτε καν στον δεύτερο αποκριματικό. Εκεί που περιμένουν η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Μακάμπι Τελαβίβ, θα δούμε αν θα είναι με Ήβιτς ή χωρίς, Κοπενχάγη και Αποέλ. Ναι. Οπότε οι ομάδες που διάβασα στην αρχή, σύν αυτές τις τέσσερις, δεν μπορείς να υποτιμήσεις καμία, ούτε τη Δυναμό Ζάγκρεπ, ούτε την Κοπενχάγη, ούτε τη Μακάμπι Τελαβίβ, για μένα ούτε τον Αποέλ. Ισχύει. Ομάδα που έχει παίξει και στο Champions League και μπορεί να σου κάνει τη ζημιά αρχές Αυγούστου. Και μετά, όταν φτάσει η ώρα για τον τρίτο προκριματικό γύρο, μέχρι στιγμής είναι περιμένουν ο Άγιαξ και ο ΠΑΟΚ και στα play-off περιμένουν ήδη οι Young Boys από την Ελβετία και η Σλάβια Πράγας από την Τσεχία. Σαφώς πιο εύκολο το μονοπάτι, γιατί απ' την άλλη ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει απέναντί του ομάδες όπως η Βασιλεία, η Αιτχόβεν, η Πόρτο, η Δυναμό Κιέβου, η Κλαμπ Μπριζ, η Μπασάκ Σεχίρ, που δεν είναι πλέον αμεληταίο μέγεθος, η Κράσνονταρ. Οι ομάδες του ΠΑΟΚ φαίνονται πιο βατές, αλλά και πάλι όταν έρθει η ώρα, τουλάχιστον εγώ θα νομίζω θα είναι 50-50, εκτός και αν ο ΠΑΟΚ κάνει τόσες καλές κινήσεις και είναι στο 60-40. Εντάξει, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τα παιχνίδια. Έχουμε δει πάρα πολλές εκπλήξεις όλα αυτά τα χρόνια και για αντιπάλους του ΠΑΟΚ πολλές φορές. Οπότε, επειδή η ζημιά είναι πολύ εύκολο να γίνει, πρέπει να είσαι όσο δυνατόν πιο έτοιμος για να περάσει το κάθε εμπόδιο. Και για να έχουμε και το μυαλό μας μέσα στο κεφάλι μας, ακόμα δεν έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ σε σημείο ώστε να μπορεί να υποτιμήσει είτε την Κοπενχάγη, είτε την Δυναμό Ζάγκρεπ, είτε τη Μακάμπι Τελαβίβ, είτε την ΑΕΚ, είτε πόσο μάλλον τη Σέλτικ και τον Ερυθρό Αστέρα. Εννοείται. Μακάρι σε 2, 3, 4, 5 χρόνια ο ΠΑΟΚ να έχει μεγαλώσει τόσο πολύ ώστε να είναι το απόλυτο φαβορί όταν θα έχει απέναντί του τέτοιες ομάδες. Ακόμα δεν έχει φτάσει. Θα πρέπει να μπει στους ομίλους επιτέλους. Επιτέλους να μπει. Και σιγά σιγά να αρχίζει να γίνεται όλο ένα και πιο ανταγωνιστικό στην Ευρώπη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε μέρες. Εδώ θα είμαστε. Θα πάμε πουθενά, αγάπη. Μπα. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Πιο μετά. Πιο μετά. Πλησιάζει. Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας τώρα ήταν και σήμερα τα ΝΑΚ. Πολλές επιλογές. Είτε για άντρες, είτε για γυναίκες, είτε για παιδιά, και σε παπούτσια και σε αξεσουάρ και σε τσάντες. Πολλά και τα καταστήματα και πλατεία Αγίας Σοφίας και Μεντερένιαν Κόσμος και στην καρδιά της πόλης πλέον το νέο κατάστημα της Μυστική Μεροσοτέλους.
πολλά στοκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο με πάρα πάρα πολύ καλές τιμές και πολλές εκτός αυτό, και αυτό το διάστημα μάλλον. Και αν προβληματίζεστε πώς θα ψωνίσετε από το nak.gr, γιατί εντάξει, ακόμα ο Έλληνας δεν έχει μάθει να ψωνίζει παπούτσια από το ίντερνετ. Γιατί, πανεύκολα είναι. Η NAC και θα σας τα στείλει δωρεάν, αλλά και θα σας τα αλλάξει δωρεάν εάν χρειαστεί. Οπότε μην έχετε καμία αμφιβολία, κανέναν φόβο. Ίσως είναι και πιο εύκολο από το σπίτι να αγοράσετε το ζευγάρι ή τα ζευγάρια που σας αρέσουν. Μαζί μας δεύτερη ώρα τα Data Labs με τη μεγάλη προσφορά που θα τρέχει τον Ιούνιο με 30 tablets MLS δωρεάν σε όσους από εσάς κάνουν εγγραφή εντός Ιουνίου. Πάρα πολλά τα προγράμματα. Πληροφορική για SEP, μηχανογραφημένη λογιστική, γραμματιακή υποστήριξη, δίπλωμα τεχνικού δικτύου, γλώσσα προγραμματισμού, δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και πάρα πολλά άλλα. Πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-2962 και datalabs.edu.gr. Φτύκας Πλακάκη Διγινής μαζί μας τη δεύτερη ώρα. Πάρα πολύ καλή επιλογή για όσους θέλουν να ανανεώσουν ή να ανακαινήσουν το μπάνιο τους. Νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλο το καλοκαίρι. Προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Θα βρείτε τον Φτύκα Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού ή στο τηλέφωνο 2310-905-503. Αυτά από εμάς. Θα δώσουμε τη σκυτάλη στον Γιώργο Παναγιωτίδη για το αθλητικό μαγκαζίνο. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Το δικό μας ραντεβού είναι για αύριο 12 και 5 και 7. Και 20. Μέχρι 12 και 7 και 8. Θα τους βγάλεις έξω. Τέλος αυτά. Εντάξει, θα πούμε σε μια σειρά. Okay. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.